ξεκινήσει πριν από 3 χρόνια. Τα πρώτα 2,5 χρόνια είχαμε οργανώσει περισσότερες από 80 εκδηλώσεις και πολλές φορές λειτουργούσαμε εκτός από τις Κυριακές και Μεσοβδόμαδα. Στην αρχή ακόμη και Σάββατα, Δετάρτες κτλ. Ήταν ένα πολύ ενδιαφέρον εγχείρημα, με δεδομένο ότι πέρασαν από εδώ εκατοντάδες, αν όχι χιλιάδες άνθρωποι, και γνωριστήκαμε, ανταλλάξαμε απόψεις, μάθαμε πράγματα, ακούσαμε, πιάσαμε το σειρμό πολλών ανθρώπων, άκουσαν και οι φίλοι που ήρθαν εμάς και όποιον έπαιρνε θέση στο βήμα για να παρουσιάσει ένα ζήτημα, είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και τα λέω αυτά και λίγο με απολογητικό χαρακτήρα, γιατί το τελευταίο διάστημα εγώ δεν μπόρεσα να ανταποκριθώ σε αυτές τις ανάγκες πια που δημιουργήθηκαν, γιατί εκ των πραγμάτων, πέρα από τη λειτουργία της ίδιας της λέσχης, που είναι και ζητούμενο, δημιουργείς και σχέσεις με τους ανθρώπους που έρχονται, με άλλους πιο στενές, με άλλους πιο χαλαρές, με άλλους πιο αραιές, αλλά δημιουργεί σχέσεις. Δημιουργείται δηλαδή μια νέα κοινωνικότητα, δημιουργείται ένα καινούριο πλέγμα. Αλλά όλα βεβαίως μπορεί κανείς να τα διαχειριστεί μέχρι ένα ορισμένο σημείο. Εγώ προσωπικά έφτασα σε ένα σημείο που άρχισα να δυσκολεύομαι να διαχειριστώ αυτό το πράγμα που είχα δημιουργήσει. Και μεσολάβησαν και διάφορα άλλα πράγματα βέβαια, γιατί η χρονιά που πέρασε για μένα ήταν εξαιρετικά δημιουργική. Μεταξύ άλλων ολοκλήρωσα και τελείωσα ένα ντοκιμαντέρ που κάνω για μια ελληνική κοινότητα στη Μαύρη Θάλασσα, στην Κρυμαία, και έκανα 6 ταξίδια μεγάλα που περιλάμβαναν δύσκολα ταξίδια στη Σιβηρία και αλλού. Και αυτό το πράγμα ήρθε να με πιέσει ακόμη περισσότερο και να πιέσει και ένα πρόβλημα υγείας που είχα, το οποίο τελικά το έλυσα με μια χειρουργική επέμβαση πριν από 1 μήνα. Τώρα όλα τα πράγματα πάνε καλά. Όλα αυτά λοιπόν συνέτειναν στο να μη λειτουργήσει για ένα διάστημα η λέσχη. Και σήμερα είναι η πρώτη φορά που έτσι δειλά-δειλά, ας το πούμε, προσπάθησα να την ανοίξω ξανά. Και αυτό γιατί υπάρχουν φίλοι σαν τον Τάσο, σαν τον Δημήτρη, οι οποίοι μου τηλεφωνούσαν γιατί δεν λειτουργεί η λέσχη. Υπήρχαν δηλαδή άνθρωποι που θέλανε να συνεχίσουμε αυτή την κοινή προσπάθεια και λέω εντάξει, θα το ξαναξεκινήσουμε, θα κάνουμε κάποια στιγμή έναν απολογισμό να δούμε τι κάναμε και τι δεν κάναμε και να δούμε πώς θα συνεχίσουμε από εδώ και πέρα. Και ξεκινάμε με 3 εκδηλώσεις. Η πρώτη εκδήλωση είναι απόψε, που θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντική, γιατί δεν έχει σχέση μόνο με την ιστορία, θα ήταν πολύ απλούστερα τα πράγματα αν είχε να κάνει μόνο με την ιστορία. Έχει να κάνει εξίσου με το παρόν. Αλλά αυτά θα τα ακούσετε καλύτερα από τον Λουκά, τον Αξελό, ο οποίος έχει ασχοληθεί πολύ συστηματικά. Έχει βγάλει μεταξύ άλλων και αυτό το περίφημο έργο που έχουμε απόψε εδώ, μαζί με άλλα συγγραφικά έτσι, εγχειρήματα του Λουκά. Αν θέλετε εδώ μπορείτε να τα πάρετε μετά. Και την άλλη Κυριακή θα έχουμε τον Μανώλη Γκλέζο να παρουσιάσουμε τα ποίηματα που έγραψε στις φυλακές και στις εξορίες, που πέρασε πάρα πολλά χρόνια. Και με αφορμή τα ποίηματα να συζητήσουμε για αυτήν την πολύ αγωνιστική αλλά και πολύ τραγική πτυχή του ελληνικού κινήματος. Και η τρίτη εκδήλωση θα είναι το Σάββατο 8 Απριλίου, που θα παρουσιάσουμε το περιεχόμενο των φακέλων που είχε η ασφάλεια και βγαίνω για πρώτη φορά, βγήκα στη δημοσιότητα μέσα από 2 συντάκτες της Εφημερίδας των Συντακτών, αλλά βγήκε ένα μέρος από αυτό το υλικό, εμείς θα το παρουσιάσουμε εδώ λίγο έτσι πιο αναλυτικά, που οι φάκελοι αυτοί αφορούν τον Γιάννη Ρίτσο, τον Λιβαδίτη, τον Άρη Αλεξάνδρου, τον Κώστα Βάρναλη, τον Νικηφόρο Βρετάκο, πολύ σημαντικές προσωπικότητες δηλαδή. Και
Θα δούμε πώς θα πάνε αυτές οι τρεις εκδηλώσεις και θα καθορίσουμε και τα επόμενα βήματά μας. Σας ευχαριστώ πάντως που ήρθατε και συμμετέχετε σε αυτή την προσπάθεια μιας έτσι επανεκκίνησης, όπως λέμε, παραστηριώσεις των υπολογιστών. Λοιπόν, σας παραδίδω στον πυκνό και συγκροτημένο και βαθύ λόγο του Μητάξελου και στη συνέχεια, αν έχετε διάθεση και χρόνο, μπορούμε να υποβάλουμε όχι μόνο ερωτήσεις, αλλά συνοπτικά να πούμε και δικές μας απόψεις με βάση αυτά που θα ακούσουμε. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, σας ευχαριστώ θερμά από καρδιάς που χάσατε το κυριακάτικό σας απόγευμα για να έρθετε στη σημερινή εκδήλωση που οργανώνουν με αγάπη και παρησία οι δρόμοι της φιλίας και πολιτισμού και ιδιαίτερα η ψυχή όλης αυτής της λέσχης, ο Στέλιος Ολυμιάδης, ένας σύντροφος, φίλος και συναγωνιστής από τα χρόνια της ειδωλολατρίας. Κυρίες και κύριοι, σε μία περίοδο τόσο χαλεπή για τον ελληνισμό, με την Ελλάδα και την Κύπρο να είναι κράτη περιορισμένης κυριαρχίας, στενάζοντας κάτω από ένα καθεστώς ιδιότυπης κατοχής, ανάπηρης ανεξαρτησίας, με την απεσιοδοξία διάχυτη σε όλους μας, ίσως δεν ήταν λάθος επιλογή, φρονώ, να σταθούμε με αφορμή την επέτειο της Μεγάλης Ελληνικής Επανάστασης του 21 σε αυτόν που αποτελεί ένα κατεξοχήν πόλο θετικής αναφοράς για τον νεότερο ελληνισμό. Σε αυτόν που αποτελεί τον πατέρα και προπαρασκευαστή του οράματος της ελληνικής ανεξαρτησίας και της ελληνικής δημοκρατίας, το Ρίγα Μπελεστηλή ή όπως επεκράτησε να λέγεται, Ρίγα Φεραίο. Επικεντρώνοντας λοιπόν το ενδιαφέρον μας στο καθόλου στρατηγικό του σχέδιο για την απελευθέρωση της Ελλάδας, που ως θεμέλιο λίθο της είχε τη βαθύτατη πεποίθηση ότι πρέπει να στηριζόμαστε στις δικές μας δυνάμεις. Έχοντας κυριολεκτικά φάει όλη μου τη ζωή γύρω από το Ρίγα, η πρώτη δουλειά που έκανα σε σχέση με το Ρίγα ήταν το 1968-69, όταν επί Χούντας, στα πλαίσια της δημιουργίας του στοχαστή, των εκδόσεων που δημιούργησε μια ομάδα ανθρώπων που ήθελε να αντιπαρατεθεί όχι μόνο πολιτικά αλλά και πολιτισμικά στην Εθνοσωτήριο Επανάσταση, βγάλαμε σαν πρώτο βιβλίο το Ρίγα. Από μικρό παιδί είχα στην βιβλιοθήκη μου τόσο τη νέα πολιτική διοίκηση όσο και την υπέροχη έκδοση του Λέανδρου του Βρανούση στην έκδοση του Αϊτού του 1953 για το Ρίγα. Ήταν για μένα ένα οικείο πεδίο, αλλά τότε ήμουν ένα νέο παιδί 18-19 χρονών. Έκτοτε, θεωρώντας σαν ένα απλό σκύρτημα αυτή την πρώτη κίνηση, ο Ρίγας μετατράπηκε για μένα σε ένα Μόμπι Ντικ, στην άσπρη φάλαινα που την κυνήγησα και την κυνηγάω σε όλη μου τη ζωή. Ως εκ τούτου δεν είναι δυνατόν να αναπτύξω σήμερα το σύνολο μιας προβληματικής, θα τον αδικούσε αφάνταστα και δεν είναι δυνατόν κιόλας. Αυτό αποτυπώνεται βεβαίως στο κυρίως έργο που έχω κάνει, που είναι και το διδακτορικό μου, για το Ρίγα. Εδώ λοιπόν δεν θα δώσω σήμερα σε εσάς βιογραφικά στοιχεία ή αναλυτικές περιγραφές της καθόλου δράση του ή της δράσης της μυστικής εταιρείας της Βιέννης, της πρώτης επαναστατικής
ριζοσπαστικής δημοκρατικής ελληνικής οργάνωσης, αλλά θα τα θεωρήσω τρόποντινά αυτά δεδομένα. Και θα σταθώ στο γεγονός ότι ο Ρήγας έχει στρέψει όλες του τις δυνάμεις στην απελευθέρωση της Ελλάδας από τον Οθωμανικό ζυγό, πράγμα που μας οδηγεί στο να δούμε τους συγκεκριμένους σχεδιασμούς και πρακτικές που συγκροτούν το σχέδιό του, και χωρίς μηχανικισμούς και χωρίς άλματα στο κενό, να κάνουμε τις αναγωγές για το βαθμό προχειρότητας, το βαθμό που υπολοιπόμεθα σε ένα σύνολο σχεδιασμό σήμερα στις μέρες μας, όντας στον 21ο αιώνα. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Ο Ρήγας είναι ένα παιδί του δεύτερου μισού του 18ου αιώνα, ένα παιδί που ανήκει στον ίδιο ενιαίο ιστορικό χρόνο, που από τα χρόνια του Αλέξανδρου και των Επιγόνων, τη Ρωμαιοκρατία, την Ελληνική Αυτοκρατορία μέχρι το 1453 και την Οθωμανική Αυτοκρατορία στη συνέχεια, αποτελούν ένα κοινό όλων. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ο Στέλιος ο Ελληνιάδης Κωνσταντινοπολίτης φεύγει από την Κωνσταντινούπολη, πηγαίνει στην Καβάλα, από την Καβάλα πηγαίνει στο μοναστήρι, στη σημερινή Φιρόμ, και φτάνει στο Βελιγράδι ως πολίτης της Αλεξανδρινής, της Βυζαντινής, της Ρωμαϊκής ή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Άρα λοιπόν μιλάμε για έναν κοινό ενιαίο χώρο. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε την αλληλοσυνάρτηση που έχει όλο αυτό που ονομάζουμε Καθημάς Ανατολή και Ανατολική Λεκάνη της Μεσογείου. Δεύτερο στοιχείο πρέπει να επισημάνουμε. Το Οθωμανικό καθεστώς, κατά Ρήγα τουλάχιστον, γραπτός διατυπωμένο, είναι η απεχθέστερη μορφή απολυταρχίας και δεν υπάρχει καμία περίπτωση θεραπείας του καθεστώτος αυτού παρά μόνο η ανάγκη της βίαιης ανατροπής του. Η άποψη του Ρήγα, όπως έχει διατυπωθεί, και γι' αυτό παρά τα διάφορα φλιναφήματα περί του εθνομάρτυρος και τα λοιπά, με ελαφρά πηδηματάκια, όλη η ιστορική αναθεωρητική σχολή πηδάει από το παράθυρο. Δηλαδή, κάνει τεινάζει στον αέρα όλη τη θεωρία Αντώνη Λιάκου, Ρεπούση, Σίας Αναγνωστοπούλου, φίλοι και παρέας, οι οποίοι ουσιαστικά θέλουν να μας μεταφέρουν στα 200 χρόνια πριν, σε μια κατάσταση που λίγο πολύ ήταν καλή και άρα προσαρμόσιμη και στο σημερινό μνημονιακό καθεστώς, που είναι ας πούμε χωρίς βόλια, αλλά με νομίσματα. Ο Ρήγας θέλει να ανατρέψει αυτό το πράγμα. Και τι θέλει να βάλει στη θέση της αυτού? Δεν θέλει να βάλει μια Βαλκανική Ομοσπονδία, όπως λαθεμένα ένας χαλκέντερος και μεγάλος ιστορικός μας, αλλά ιδεολογικοποιημένος και αυτός αρκετά, ώστε να μην βγάζει συμπεράσματα με βάση την πραγματικότητα, μιλάω για αυτό με σεβασμό για τον δάσκαλο, τον Γιάννη τον Κορδάτο, δεν θέλει να κάνει μία ομοσπονδία, γιατί δεν υπάρχει δυνατότητα και συνταγματικά του να γίνει ομοσπονδία. Ομοσπονδία σημαίνει ότι έχουμε διάφορα κράτη, τα οποία ενώνονται και διαμορφώνουν μια ομοσπονδία. Πώς μπορεί να γίνει ομοσπονδία αυτό που δεν έχει κανένα κράτος στην Οθωμανική Αυτοκρατορία? Άρα ο Ρήγας θέλει να αντικαταστήσει ένα απολυταρχικό οθωμανικό καθεστώς με την ελληνική δημοκρατία, μια δημοκρατία με σαφή κοσμικά και ρεπουμπλικάνικα χαρακτηριστικά. Σε τι θα είναι στηριγμένη αυτή η δημοκρατία του? Σε τρεις πόλους. Στην αρχαία ελληνική δημοκρατία, στην πόλη κράτος δηλαδή, του 4ου, 5ου και 3ου π.Χ. αιώνος, στην Μεγάλη Αμερικανική και στη Μεγάλη Γαλλική Επανάσταση. Ας έρθουμε τώρα σε κάτι άλλο.
ποια ήταν η ιδεολογία αυτής της ελληνικής δημοκρατίας του Ρήγα. Ο σκληρός, ο βαθύς, ο ουσιαστικός, ο πιο ανθεκτικός πυρήνας της που εκτινάσεται και στο μέλλον και φτάνει και στις μέρες μας, ως την ώρα αυτή που σας μιλάω τώρα, είναι ο δημοκρατικός πατριωτισμός. Ποιοι είναι οι άξονες του δημοκρατικού πατριωτισμού, όχι του Ρήγα και γενικότερα. Η φιλοπατρία, δημοκρατικός πατριωτισμός και η δημοκρατική κοινωνία και διακυβέρνηση. Δηλαδή μια κοινωνία όπου ο Δήμος κρατεί. Μια σύζευξη δηλαδή ανάμεσα στο στοιχείο της υπεράσπισης της πατρίδας και της λαϊκής ψήφου, θέλησης, βούλησης, ενέργειας. Ποιες είναι οι πηγές αυτού του δημοκρατικού πατριωτισμού του Ρήγα? Είναι η αρχαία ελληνική δημοκρατία. Ο Ρήγας, νέο παιδί και χάρη στις άοπλες προσπάθειες του Βρανού σε καλή του ώρα, τα έχουμε στη Βουλή κρατημένα αυτά, μικρό παιδί, 13-14 χρονών, διάβαζε αρχαίους και έχουν βρεθεί βιβλία στα οποία γράφει ότι είναι δικό του το βιβλίο αυτό και υπογράφει. Άρα ο Ρήγας έχει ευθύς εξ αρχής μία παιδεία που στηρίζεται στον αρχαίο ελληνικό κόσμο, στην αρχαία ελληνική φιλοσοφία, θεωρία και πράξη. Εκτός από την αρχαία ελληνική δημοκρατία, οι πηγές του, μέσα από τις συνεχείς αναφορές που βρίσκει στο έργο του, είναι οι μεγάλοι αρχαίοι Έλληνες φιλόσοφοι και πολιτικοί. Έχει δηλαδή μια στέρεη ελληνική παιδεία και εδώ θα σας κάνω μια μικρή παρατήρηση μόλις κλείσω αυτό το σημείο για να δείτε τη διαφορά. Το τρίτο στοιχείο είναι η διακήρυξη της Αμερικανικής Ανεξαρτησίας. Είναι προφανές ότι έχουμε να κάνουμε με μια πολύ μεγάλη επανάσταση. Την αϊλογραφία μόνο να διαβάσετε ανάμεσα στον Τζέφερσον και τον Κοραή θα καταλάβετε ας πούμε πώς εκκινούνται τα πράγματα τότε. Και τα γαλλικά συντάγματα, αλλά τα γαλλικά συντάγματα κυρίως του 1793 και του 1795, δηλαδή της ρομπεσπιερικής περίοδου. Ο Ρήγας είναι Γιακοβίνος, δεν είναι Γυροντίνος, ούτε ενδιάμεσος. Τέλος, οι Ευρωπαίοι διαφωτιστές. Ο κατεξοχήν δάσκαλός του, ο Ρουσό, ο Ντιντερό, ο Βολτέρος, ο Ελβέτιος, ο Μαμπλή κλπ. Για να γίνει όμως όλο αυτό το πράγμα, όλο αυτό το νεφέλωμα, μια στοιχειώδης πράξη, χρειαζόταν κατά το Ρήγα ένας καθολικός επανασχεδιασμός, μια γενική και ειδική παρέμβαση σε όλη τη σφαίρα του εθνικού και κοινωνικού βίου. Ο Ρήγας ζει σε μία περίοδο καμένης γης. Εξήγησα προηγούμενα ότι επί Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, με εξαίρεση ορισμένα φόκους, ορισμένους θύλακες, στους οποίους και λόγω αστικής και λοιπής εξέλιξης, φαναριωτισμού κτλ. Υπήρχαν εστίες όντως παιδείας, όλος ο υπόλοιπος χώρος ήταν στο βαθύ και μαύρο σκοτάδι. Άρα η διοίκηση ήταν από τις χειρότερες που θα μπορούσαμε να υποθέσουμε. Το όλο σύμπαν ήταν άκρος προβληματικό. Άρα ο Ρήγας μπαίνει μπροστά σε ένα καθήκον συνολικού χαρακτήρα. Εάν εμείς σήμερα έχουμε να αντιμετωπίσουμε προβλήματα 10, αυτός έχει να αντιμετωπίσει 1010. Και αυτό το πράγμα, όσον αφορά την πρόθεσή του, το αποτυπώνει στον πρόλογό του στο Φυσικής Απάντησμα. Κάθε νουνεχής φιλόπατρης λυπείται βλέποντας τους δυστυχείς απογόνους των ευκλεστάτων Αριστοτέλους και Πλάτωνος ή παντί γεγυμνωμένους από την ιδέα της φιλοσοφίας
ή αφού εγύρασαν επικεκυφώτες εις μόνα τα σπάνια της ελληνικής διαλέκτου βιβλία, να εκαρποφόρησαν πολλά ολίγαν ή παντελώς. Όντας φύση φιλέλλην, δεν ευχαριστήθην μόνον απλώς να θρηνήσω την κατάσταση του γένους μου, αλλά και συνδρομήν να επιφέρω επάσχησα. Άρα δεν βλέπει απλώς με μια συμπάθεια το όλο πράγμα, αλλά μπαίνει ενεργητικά στην προσπάθεια ξεπεράσματος του. Είναι απόλυτα φανερό ότι η ανατροπή μιας υπεραντιδραστικής επί 400 χρόνια κατάστασης και η ανάδειξη ενός νέου αξιακού, εθνικού, κοινωνικού, πολιτικού και πολιτιστικού μοντέλου αποτελούσε ένα τιτάνιο έργο που έπρεπε όμως από κάπου να ξεκινήσει. Δεν βρισκόμαστε στο μηδέν. Για να το πω αρχιελληνικά, είμαστε less than zero. Είμαστε λιγότερο από το μηδέν την περίοδο που ο Ρήγας δρά. Τα πράγματα είναι σε πάρα πολύ τραγική κατάσταση. Και ο Ρήγας λοιπόν όχι μόνο το ξεκίνησε, αλλά έβαλε και τους πρώτους θεμέλιους λίθους πάνω στους οποίους πάτησαν η μεγάλη φιλική, η ελληνική επανάσταση, αλλά και το διαχρονικό όραμα για μια ελεύθερη, ανεξάρτητη και δημοκρατική Ελλάδα, όπως και αποτυπώθηκε στην εαμική εποποιία στα χρόνια της γερμανικής κατοχής. Ας δούμε τώρα πιο συγκεκριμένα πώς οι αφετηριακές βάσεις αλληλοσυνδέονται και λειτουργούν συμπληρωματικά στη συγκρότηση του στρατηγικού του οράματος. Με σταθερό πάντα ιδεολογικό πυρήνα τον δημοκρατικό πατριωτισμό, ο Ρήγας θέτει σε εφαρμογή ένα ριζοσπαστικό πρόγραμμα ιδεολογικής, κοινωνικής, οικονομικής, πολιτικής, εκπαιδευτικής, πολιτιστικής και στρατιωτικής αναδιάταξης του υπόδουλου έθνους μέσω πιλωτικών παρεμβάσεων σε όλες τις παραπάνω σφαίρες. Ας το δούμε πιο συγκεκριμένα. Αφετηριακό σημείο στην όλη του συλλογιστική είναι η αναγκαιότητα ύπαρξης στοιχειώδους γνωσιολογικού υποβάθρου για τον κάθε Έλληνα πολίτη. Τι λέει ο Ρήγας? Εκ των γραμμάτων γεννάται η προκοπή με την οποία λάμπουν τα ελεύθερα έθνη. Αυτό το διατυπώνει αφετηριακά, αλλά δεν του αρκεί, γιατί δεν είναι απλώς ένας πατριώτης, αλλά και ένας φιλελεύθερος, ένας ριζοσπάστης. Γι' αυτό λέει, συλλογάται καλά όποιος συλλογάται ελεύθερα. Δεν αρκεί δηλαδή μόνο να έχεις ένα πλαίσιο, όπως τώρα όλοι οι σταυροφόροι της νέας τάξης μας παρατάσσουν μια σειρά από στρατό κομπιούτερ, αλλά αυτό να μπορείς να το αυτοδιαχειριστείς. Έξοχα τα παραπάνω αποτυπώνονται στα άρθρα 22 και 16 της νέας πολιτικής διοικήσεως. Όλοι, χωρίς εξαίρεση, έχουν χρέος να εξεύρουν γράμματα. Η πατρίς έχει να καταστήσει σχολεία εις όλα τα χωρία διαταρσενικά και θηλυκά παιδεία. Εκ των γραμμάτων γεννάται η προκοπή με την οποία λάμπουν τα ελεύθερα έθνη. Να εξηγούνται οι παλαιοί ιστορικοί συγγραφείς, τυχαίο η λυσασμένη επίθεση της νέας τάξης και των ιστορικών αναθεωρητών σήμερα απέναντι στην ιστορία μας. Εις δε τας μεγάλας πόλης να παραδίδεται η γαλλική και ιταλική γλώσσα, η δε ελληνική
να είναι απαραίτητος, ενώ υποχρεωτική. Στο διάρθρο το επόμενο λέει «Η εκπαίδευση διατελούσα υπό την ανωτάτη εποπτεία του κράτους ενεργείται δαπάνη αυτού». Είναι υπέρ της δημοσίας εκπαιδεύσεως. «Η στοιχειώδης εκπαίδευση είναι διάπαντας υποχρεωτική, παρέχεται δωρεάν υπό του κράτους». Κλπ. Κλπ. Εδώ λοιπόν βλέπουμε ένα πράγμα το οποίο σήμερα δεν είναι λυμένο όσον αφορά το ζήτημα της παιδείας, ούτε όσον αφορά τη σύνολη σύλληψη, ούτε όσον αφορά πολύ μάλλον την εφαρμογή. Με βάση λοιπόν τα παραπάνω δίνει ξεχωριστή σημασία στο να γνωρίζουν καλά οι πολίτες μιας δημοκρατικής κοινωνίας την γεωγραφία και την ιστορία του τόπου τους, δύο κλάδους στον χώρο των επιστημών που βάλλονται ανελαίητα στις μέρες μας και τραγικόδη από κυβέρνηση της αριστεράς, να έχουν ανοιχτό μυαλό φωτισμένο από τα πορίσματα της επιστήμης και τέλος να έχουν ανοιχτούς ορίζοντες, πράγμα που τους προσφέρει η γνώση ξένων γλωσσών. Ο Ρήγας μιλούσε άπτεστα 4 γλώσσες και μέτρια μία. Έξοχα παραδείγματα εφαρμογής από πλευράς του είναι. Πάμε τώρα στην εφαρμογή. Στον ιστορικό γεωγραφικό τομέα με τους χάρτες του και ειδικότερα τη Μεγάλη Χάρτα. Έναν εκπληκτικό πατριδογνωστικό οδηγό που για πρώτη φορά με βάση τους χάρτες της εποχής επανασυνδέει όλους τους γεωγραφικούς τόπους, χώρους, ποτάμια, βουνά, λίμνες, σουπαμούπες με την ιστορία τους, δίνει το αφετηριακό τους όνομα και τα σχολιάζει. Έχει λοιπόν τη δυνατότητα αυτός που θα κάτσει, μόνο κοιτώντας τη δεκάφυλλη χάρτα του Ρήγα, να αποκτήσει μια σύνολη εικόνα της γεωγραφίας και της ιστορίας. Με τη χαρτογραφία του Μεγάλου Αλεξάνδρου, σε μια περίοδο που όλοι στην Ευρώπη ήταν υπέρ του Ναπολέοντος, όχι ότι ο Ναπολέον δεν είχε αξία προφανώς, αλλά που εξέφραζαν ένα μεταπρατισμό απέναντι και στην ίδια τη Γαλλική Επανάσταση, ο Ρήγας προτάσει τον Αλέξανδρο και λέει αυτός τσάκισε τον εξανατολής επιδρομέα, τον Πέρση εννοεί. Και έτσι θα τσακίσουμε κι εμείς τώρα τον εξανατολής επιδρομέα. Άρα ορθώνει ένα δικό του πρότυπο απέναντι στις μιμήσεις από το εξωτερικό, ανεξάρτητα από την, αν είναι από την Εσπερία ή την Ανατολή. Και μεταφράζει το νέο Ανάχαρση και τα Ολύμπια του Μεταστάσιου. Τι μεταφράζει? Ένα σκήθης στο νέο Ανάχαρση πηγαίνει τον 5ο αιώνα π.Χ. και περιφέρεται στην κλασική Ελλάδα και εκπλήσεται από αυτό που βλέπει και συναντά. Και αυτό το κάνει για να μπορέσει να γίνει η αναγωγή του τώρα, τότε δηλαδή του Ρήγα, με το παρελθόν. Αμέσως μετά από αυτό παρεμβαίνει στον χώρο των επιστημών. Δεν είναι ένας φιλόλογος, δεν είναι απλώς ένας ουμανιστής. Είναι ένας αναγεννησιακός, σφαιρικός οραματιστής, ιδεολόγος και πρακτικός άνθρωπος. Τι κάνει λοιπόν? Βγάζει το φυσικής απάνθισμα, στο οποίο με έναν εκπληκτικό πραγματικά σας λέω τρόπο, εάν δείτε την περιγραφή πώς η γη περιστρέφεται γύρω που διδάσκει ο δάσκαλος, ο μαθητή, πώς το την κάνει να είναι ένα καρπούζι που τρυπάει τον άξονα με ένα σουβλί και το γυρίζει και το βλέπει ο μαθητής πώς η γη γυρίζει περί τον άξονα της και πόσο ο ησημερινός είναι αυτό και πώς εκείνο. Δηλαδή δίνει με έναν πάρα πολύ απλό και έμπληκτο τρόπο σε ένα έθνος βυθισμένο στα σκοτάδια τις πρώτους όρους φυσικής και χημίας αντλημένους από την αφρόκρεμα τότε της ευρωπαϊκής διανόησης. Στη σφαίρα του πολιτισμού και της παιδείας παρεμβαίνει πάλι. Παρεμβαίνει τόσο με το να δώσει
τα πρώτα διηγήματα, νουβέλες ενός αστικού μυθιστορήματος που είναι και στη γλώσσα των τότε πόλεων, με τον εκπληκτικά πρωτοποριακό για την εποχή του τίτλο, που και σήμερα οι τολμηροί δεν θα μπορούσαν να έχουν αυτή την αισθητική φινέτσα, το σχολείο των τελικάτων εραστών. Είναι η συλλογή διηγημάτων που βγάζει νουβελών για την και θεατρικά έργα, και θεατρικά έργα τα οποία παραπέμπουν στην Ολυμπία. Ο Ρήγας εισηγείται μέσα στο έργο του το να έρθουν οι Ολυμπιακοί αγώνες στην Ελλάδα και να ξεκινήσουν πάλι. Έπρεπε να περάσουν 100 χρόνια για να πάρει ο Βαρόνος Ουμπερτέν και ο δικός μας ο αείμνηστος, ο Δημήτρης ο Βικέλας, τη σκυτάλη και να έχουμε τους Ολυμπιακούς αγώνες το 1996, ακριβώς 100 χρόνια μετά τη δολοφονία και το στραγγαλισμό του Ρήγα. Τέλος, ισχυρίζεται ότι για να μπορέσει όλο αυτό το πράγμα να λειτουργήσει στο σύγχρονο πολίτη, για να μπορέσει δηλαδή αυτή η γνώση να βλαστήσει, χρειάζεται γόνιμο έδαφος. Ποιο είναι το γόνιμο έδαφος? Ανεξάρτητη πατρίδα, δημοκρατική πολιτεία, δημοκρατικό θεσμικό πλαίσιο, δημοκρατική κουλτούρα και αγωγή. Ο Ρήγας θέτει τα θεμέλια και στον τομέα αυτό με την έκδοση της νέας πολιτικής διοίκησης και της δημοκρατικής κατήχησης. Όσον αφορά το έσχατο ερώτημα, ποιος θα τα εφαρμόσει αυτά, ποιος θα τα υπερασπιστεί, ο Ρήγας δίνει σαφή και συγκεκριμένη απάντηση. Ο ίδιος ο λαός και οι ένοπλες δυνάμεις του. Και όχι αυτό που επικράτησε στη μεταπολίτευση, όπου η μισή κυβέρνηση είναι με χαρτιά τρελάδικου, ας πούμε, και με γιώτα έψιλον. Γι' αυτό όχι μόνο κυκλοφορεί τον φούριο, τη νέα πολιτική διοίκηση, αλλά και μεταφράζει το εγκόλπιο στρατιωτικών του στρατάρχη, αυστριακός ο στρατάρχης, Κέβεν Χίλερ, δίνοντας στις ήδη εδράσει μαχόμενες δυνάμεις του έθνους, τους αρματολούς και τους κλέφτες, και ένα στρατηγικό ανώτερο πεδίο δράσης, δηλαδή την στρατιωτική τους αναβάθμιση στην πορεία του αγώνα. Εν ώψη δηλαδή της συγκρότησης ενός εθνικού κράτους, χρειάζεται να έχεις και έναν πια τακτικό στρατό. Ο Ρήγας όχι απλώς οραματίζεται, όχι απλώς πιστεύει ή διακηρύσει, αλλά εμπράκτως θέτει σε εφαρμογή όλο το παραπάνω σχέδιο, με βάση όμως την αναγκαία για αυτόν συνθήκη που είναι η κατανόηση, πίστη και απόφαση του ελληνικού λαού ότι το σχέδιο αυτό μπορεί να πετύχει μόνο αν στηριχθεί στις δικές του δυνάμεις. Σε αυτό το κομβικό, κατά τη γνώμη μου, ζήτημα θα επικεντρώσω το υπόλοιπο μέρος της ομιλίας, ελπίζοντας ότι όλη τοποθέτηση θα γεννήσει ερωτηματικά, αλλά ενδεχόμενα και απαντήσεις. Όχι μόνο για το τι γινόταν τότε, στα μαύρα χρόνια πριν το 21, αλλά και το τι γίνεται τώρα, στα μαύρα χρόνια, πριν τα 200 χρόνια που θα γιορτάσουμε το 21. Φίλες και φίλοι, είναι επιβεβαιωμένη ιστορικά η αρνητική τροπή που πήραν τα πράγματα για την Οθωμανική Αυτοκρατορία στα τέλη του 18ου αιώνα. Η εξουθενωτική αυστροτουρκική και ρωσοτουρκική πόλεμη με την 12ετή και πλέον διάρκειά τους, σφραγισμένη από τα γεγονότα όπως η καταστροφή του τουρκικού στόλου στην αυμαχία του Τσεσμέ τον Ιούνιο του 1770 και η συνθήκη του Κιουτσούκα Ιναρτζή το 1774, σήμανε την απώλεια άμεσης ή έμεσης κυριαρχίας των Οθωμανών σε σημαντικά τμήματα εδαφών και κυρίως στο ζωτικό χώρο του Ευξήνου Πόντου. Και όλα αυτά
αποτυπώνουν για την αυτοκρατορία ένα αρνητικό ισοζύγιο. Σε αυτόν τον πόλεμο σημαντικό ρόλο παίζει και το ελληνικό στοιχείο, που η δράση του κορυφώνεται με το ξέσπασμα των ορλοφικών 1769-74 και την εντυπωσιακή ναυτική δραστηριότητα του Λάμπρου Κατσόνη το 1788-1790, που καταλήγουν και τα δύο μετά τη ρωσική εγκατάλειψη άδοξα στην Ήττα, αφήνοντας ως βαριά υποθήκη και μάθημα εθνικής αυτογνωσίας τη λογική του να στηριζόμαστε στις δικές μας δυνάμεις. Στις δικές μας δυνάμεις και όχι στους ξένους, όπως τυφά αποτυπώνεται σε λαϊκό ποίημα της εποχής. Ο ξένος ποτέ το καλό του αλουνού δεν θέλει και αλείπου καρτερεί να φάει από ξένο καρβέλι και αλείπου καρτερεί να πιει από ξένο βουτσέλι. Η δραματική βίωση της Οθωμανικής αυθαιρεσίας και εξαχρίωσης συνδυάστηκε χρόνο με το χρόνο με τη βαθύτερη απογοήτευση των Ελλήνων αλλά και των υπόλοιπων λαών της Βαλκανικής για τη στάση των μεγάλων δυνάμεων. Αυτή η οδυνηρή συνειδητοποίηση έδρασε καταλυτικά, αναπτύσσοντας κριτικές και αυτοκριτικές στάσεις σε σχέση με τις επιλογές του παρελθόντος, επιλογές που στην ουσία ήταν προσδοκίες πρωτοβουλειών υπέρ των υποδούλων από τις φωτισμένες απολυταρχίες της Ευρώπης. Είναι σαν τη χθεσινή ημέρα, ας πούμε, όπου Έλληνε πέτης παρακαλούσε να μπει ένας αστερίσκος στο υπόμνημα, ας πούμε, που η Τρόικα και η Σταυροφόρη, ας πούμε, της νέας τάξης βάζουν. Γεγονός παραμένει ότι η τραγική απόλυξη των λαϊκών εξεγέρσεων, η καθολική απογοήτευση από την ιδιωτελή στάση των μεγάλων δυνάμεων, μετά την εγκατάλειψη των αγωνιστών των ορλοφικών και του Λάμπρου Κατσόνη, αλλά και η συνειδητοποίηση της τραγικής κατάληξης που είχαν πολλά ανώτερα στελέχη της Οθωμανικής Αρχής, αποτελούν βαθιές τομές που δραστικά επενεργούν στη συγκρότηση της ιδεολογίας των Ελλήνων ριζοσπαστών, δημοκρατών και στην αναζήτηση εναλλακτικές λύσεις στις γαλλικές επαναστατικές ιδέες και πέραν ακόμα και από αυτές. Ειδικότερα μάλιστα ο Ρήγας και η εταιρεία της Βιέννης, ενώ γαλουχούνται με τα νάματα του ριζοσπαστικού διαφωτισμού, στην πράξη η επαφή τους με τη Γαλλική Επανάσταση γίνεται με τους ουσιαστικούς ανατροπής της, δηλαδή τον Ναπολέοντα Βοναπάρτη και την πίσω από αυτόν διψασμένη για τη μεγάλη έφοδο Γαλλία. Όταν δηλαδή οι Έλληνες επαναστάτες προσλαμβάνουν τις γαλλικές επαναστατικές ιδέες, δεν προσλαμβάνουν τον Μαρά, τον Σενζίστ και τον Ρομπεσπιέρο. Προσλαμβάνουν τον Βοναπάρτη, ο οποίος μέσα από την περίοδο της Θερμιδόρ, δηλαδή της Αντεπανάστασης, έχει ουσιαστικά καπηλευτεί τις γαλλικές ιδέες και πουλάει ουσιαστικά γαλλική επανάσταση που είναι ο συγκαλυμμένος γαλλικός επεκτατισμός. Πυκνές, πολλαπλές, πολύπλοκες και όχι έξω από τη λογική του συμφέροντος ή των συμφερόντων οι σχέσεις των Γάλλων Δημοκρατικών με τους Έλληνες πατριώτες. Και ο Ρήγας δεν υπήρξε άμυρος αυτής της λογικής, την οποία όμως κατά τη γνώμη μου επιδιώκει να εξισορροπήσει και να την εντάξει συνειδητά στα δικά του σχέδια. Και πραγματικά, τόσο τα διασεθόντα κείμενά του όσο και τα ντοκουμέντα που τον αφορούν μέχρι τη δολοφονία του μας δίνουν τη δυνατότητα να ισχυριστούμε ότι παρόλο που έχει πολλά κοινά και συγκλίνοντα στοιχεία με τη γαλλόφιλη λογική, εντούτοις δεν ταυτίζεται μαζί της. Το λέω όχι για να ενισχύσω την επιχειρηματολογία μου, αλλά για να σας δείξω, αυτό μένει να πιστείτε οι ίδιοι κοιτώντας τα σγραφάς, ότι δεν υπάρχει σε αυτό που θα πω περιθώριο διαφορετικής ερμηνείας.
Γιατί όλα αυτά τα πράγματα τα έχω διαβάσει πάνω από 15-20 φορές. Η ανάγνωση του έργου του, αλλά και της καθόλου πρακτικής τους, δεν οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο φιλόδοξος στόχος μιας ανεξάρτητης ελληνικής δημοκρατίας υποτασσόταν στους σχεδιασμούς της γαλλικής εξωτερικής πολιτικής, αλλά και καμίας ξένης εξωτερικής πολιτικής. Πουθενά, πουθενά μα πουθενά, στο έργο του δεν υπάρχει η παραμικρή αναφορά για στήριξη του αγώνα μας σε μεγάλες ή άλλες δυνάμεις. Και αν αυτό ίσχυε ακόμα και για τη Δημοκρατική Γαλλία, που ήταν η πρωτοπορία της Ευρώπης το καιρό εκείνο, είναι φυσικό να ισχυριστώ, το θεωρώ λογικό να ισχυριστώ, ότι αυτό πολύ μάλλον περισσότερο ισχύει για τις υπόλοιπες δυνάμεις που είχαν αντιδραστικό χαρακτήρα, Αυστρία, Προσία, Ρωσία κλπ. Ασφαλώς, πολύ μεταγενέστερα θέλησαν να ανακαλύψουν εκλεκτικές συγγένειες ή αδήλωτους πόθους στο έργο του. Σε αυτή τη λογική εντάσσεται και όλη η φιλολογία μετά το 1838, ότι ο Ρήγας ήταν δήθεν εκδότης του έργου χρησμός ή την προφητεία του μακαρίου ιερομονομάχου Αγαθαγγέλη. Και ενώ αυτό το πράγμα είχε ξεχαστεί, επανήλθε στην επιφάνεια πριν 3-4 χρόνια με κύριο υποστηριχτή αυτής της άποψης, τον Γιώργο Καραμπελιά, ο οποίος προσπάθησε ατεκμηρίωτα να μας πείσει ότι ο Ρήγας ήταν εκδότης αυτού του έργου και ταυτόχρονα ότι ουσιαστικά η πολιτική του ήταν μια πολιτική φιλορωσική. Η εν λόγω άποψη, σύνολη από το 1838 μέχρι σήμερα, παντελώς αστήρικτη επιστημονικά, στερείται και της λογικής του αυτονόητου. Πώς δηλαδή θα μπορούσε ο Ρήγας, εκφραστής της πιο ριζοσπαστικής πτέρυγας του νεοελληνικού διαφωτισμού, λάτρης της επιστήμης και του ορθού λόγου, βαθύτατα ρεπουμπλικάνος, να στηρίξει την απόλυτα κοσμική λογική του σε προφητικά και εσχατολογικά κείμενα. Και ακόμη περισσότερο, να παρακάμψει τον φυσικό πολιτικό του σύμμαχο, την επαναστατημένη Γαλλία δηλαδή, για να προσχωρήσει στο στρατόπεδο του τσαρισμού. Καθόλου λοιπόν τυχαίο δεν είναι ότι οι δυο συνεπέστεροι εκτελεστές των πνευματικών του υποθηκών, ο ανώνυμος της ελληνικής νομαρχίας και ο ανώνυμος του Ρωσο-Αγγλογάλου, οι πιο πιστοί κατά τη γνώμη μου μαθητές του, γράφουν. Γιατί, αδελφοί μου, να θέλουμε να αλλάξομεν κύριον όταν μόνοι μας μπορούμε να ελευθερωθούμεν. Ο ανώνυμος της νομαρχίας. Και άρχισε και η Γαλλία να κηρύττει ελευθερία. Έφτασε στα σύνορά μου και αύξησε τα βασανά μου. Ήβριζε την τυραννία, μα διψούσε για σολδία. Η Ρωσία και η Αγγλία, βλέποντάς τους στην Τουρκία, έτρεξαν να τους εξώσουν για να μην μας λευτερώσουν. Ο ανώνυμος του Ρωσο-Αγγλογάλου. Ενισχυτικό στοιχείο των παραπάνω είναι το γεγονός ότι ο Ρήγας ανήκει στους λίγους εκείνους Έλληνες πατριώτες που, αν και αποτελούσε οργανικό κομμάτι του περιφερειακού ελληνισμού, έζησε το πλείστο της ζωής του στις παρίστριες ηγεμονίες, σωστά διέγνωσε ότι το κέντρο της Επανάστασης και οι κυρίως δυνάμεις της επαναστατικής αλλαγής βρίσκονταν στον κυρίως ελλαδικό χώρο, όπου η πλειοψηφία των κατοίκων ήταν Έλληνες, δηλαδή στην Πελοπόννησο και την Ήπειρο. Γι' αυτό και προσβλέπει κυρίως στους Μανιάτες και στους Ουλιώτες, γιατί αυτό από εκεί, γι' αυτό και από εκεί σκοπεύει να ξεκινήσει τον εθνικό απελευθερωτικό αγώνα αμέσως μετά την αναχώρηση από την Τεργέστη, που αφού θα εδραιωνόταν εκεί, θα επεκτηνόταν και στα υπόλοιπα τμήματα της υποκατοχήν Ελλάδας. Ο Ρήγας αναπτύσσει μια αυτόνομη ουσιαστικά δραστηριότητα που σαφώς όμως οριοθετείται στα πλαίσια του δημοκρατικού πατριωτισμού
που αποτελούσε τον κορμό της ιδεολογίας όχι μόνο των Γάλλων, αλλά και των Ιταλών και των Πολωνών και λοιπόν Ευρωπαίων πατριωτών που εμπνέονταν από το ριζοσπαστικό τρίπτυχο «Ελευθερία, Ισότης, Αδελφότης». Είναι φρονό φανερής ιδιαίτερης αξίας γεγονός, όχι μόνο για την περίοδο στην οποία αναφερόμαστε, αλλά και για τις δύσκολες μέρες που περνούμε σήμερα, σε αυτά τα μαύρα χρόνια της δεύτερης κατά σειρά επταετίας, να επισημάνουμε και τονίσουμε τη διαφορά που διέπει τη λογική του Ρίγα από εκείνη πολλών συντρόφων του, αλλά και άλλων σημαντικών Ελλήνων πατριωτών, όπως ο μεγάλος, ο αξεπέραστος Αδαμάντιος Κοραής. Ποιο είναι λοιπόν το σημείο εκείνο που πέραν αυτού αρχίζουν οι ιδεολογικοπολιτικές διαφοροποιήσεις και πρακτικές ανάμεσα στα διάφορα άτομα ή κινήσεις που ασπάζονταν ολικά ή εν μέρη τις γαλλικές επαναστατικές ιδέες? Για κάποιους, όπως ενδεικτικά η Στεφανόπουλη, ο Κωνσταντίνος Σταμάτης, αλλά και ο Χριστόφορος Περεβός, μαθητής και σύντροφος ενόπλης του Ρίγα, και ακόμα περισσότερο ο Αδαμάντιος Κοραής, οι Γάλλοι και η Γαλλία φαίνονταν να είναι το παν. Ο Κοραής μίλησε για Γρεκογάλλους. Πρέπει να πάψουμε να είμαστε Γρεκοί και πρέπει να γίνουμε Γρεκογάλλοι. Υπάρχει ολόκληρο ποίημα. Ο δε Περεβός έχει γράψει τον ύμνο στον Μποναπάρτε, ένα κατάπτυστο ποίημα, στο οποίο ας πούμε ο ηρωικός Περεβός γίνεται ένας έτσι περίεργος γλυψηματίας του Ναπολέοντα. Πολλά χρόνια αργότερα, αποτιμώντας πρόσωπα, σχέσεις και γεγονότα, ένας κληρικός, εγγράμματος κληρικός, ο Ευλόγιος Κουρίλας, θα ασκήσει μια έντονη κριτική στον άνεφορο φιλογαλισμό του Αδαμάντιου Κοραή. Παρόλη την σφοδρότητα ή και τις υπερβολές, η κριτική του Ευγένιου Κουρίλα εμπερικλεί με διάβγεια τα κυριότερα επιχειρήματα όλων εμάς που θεωρούμε ότι ο Ρίγας εστηρίζεται εις μόνα στα εθνικά δυνάμεις. Λέει ο Κουρίλας: «Ο Κοραής ευρίσκεται εις την πλάνη, αναμένων τη σωτηρία εκ των Γάλλων, υπέρ ον μάτιν κατηνάλωσε το σου τον πνεύμα και πλοίωνα χρόνων. Ούτω παρορμήθηκε προέβη εις την δευτέρα του αρχαίου, εις την δευτέρα του αρχαίων προγόνων σελίδας. Δυστυχής Κοραή, και πού να ήξερες ότι πριν έτη κυκλοφορήσουσι η διθύραμβή σου για τους Γάλλους, αυτή θα εγκατέλειπον αδόξως την Αίγυπτον δια Αγγλικών εις την πατρίδα αυτών μεταφερόμενη πλοίων, αιώντες τους Έλληνες εις τα κρύα του Λουτρού». Σας λέει τίποτα σε σχέση με όλη τη μνημονιακή στάση των ελληνικών κυβερνήσεων και των σχεδόν 300 της Βουλής απέναντι στις ξένες δυνάμεις? Η σκληρά πληρωμένη άνεφόρων ρωσοφιλία είχε γεννήσει, όπως ήδη σημειώσαμε, έντονο σκεπτικισμό. Τα μηνύματα της Γαλλικής Επανάστασης, αν και δόνησαν κάθε δημοκρατική καρδιά, δεν οδήγησαν σε πλήρη υποχώρηση της επιφυλάξης μερικών και τον αντιξενισμό ορισμένων που τα τραύματα του παρελθόντος τους είχαν δημιουργήσει. Ο Ρίγας ανήκει λοιπόν σαφώς στην κριτική πτέρυγα των οπαδών της Γαλλικής Επανάστασης, όπως τουλάχιστον συνάγεται από τη διεξοδική ανάγνωση των κειμένων του. Κειμένων που με κορονίδα το Θούριο σε καμιά περίπτωση δεν στοιχειοθετούν σχέση ανεφόρων ταυτίσεως ή εξαρτήσεως από τα γαλλικά ή τα οποιαδήποτε ξένα συμφέροντα. Αποκαλυπτική επιβεβαίωση των όσων ήδη έχω αναφέρει, η στίχη του Θούριου: «Ως πότε ο Φικιάλος σε ξένους βασιλείς, έλα να γένεις στήλος δική σου της φυλής. Κάλιο για την πατρίδα κανένας να χαθεί ή να κρεμάσει φούντα
για ξένων στο σπαθί. Σχολιάζοντας τους αθάνατους αυτούς στίχους, παρακαταθήκη διηνεκεί στο ελληνικό έθνος ένας άλλος πατέρας της εθνικής μας ανεξαρτησίας, ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, σημειώνει: «Εφύλαξα πίστην εις την παραγγελία του και ο Θεός με αξίωσε και κρέμασα φούντα εις το γένος μας ως στρατιώτης αυτού». Και την ίδια λογική αποτυπώνει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο στο συνταγματικό του χάρτη, τη νέα πολιτική διοίκηση, όπου στο άρθρο 121 χαρακτηριστικά σημειώνει: «Οι Έλληνες δεν κάνουν ποτέ ειρήνη με έναν εχθρόν όπου κατακρατεί των ελληνικών τόπων». Δεν εισηγούμε κανένα πόλεμο. Σας λέει όμως τίποτα η στάση της ελλαδικής και της ελληνοκυπριακής κυβερνήσεως απέναντι στον Ερντογάν με το 40% της Κύπρου υπό τουρκική κατοχή, με τους πιο απεχθείς όρους εθνοκάθαρσης και επικισμού? Ο Ρήγας αποτέλεσε τον κατεξοχήν κορυφαίο εκφραστή της λογικής του να στηριζόμαστε πάνω απ' όλα στις δικές μας δυνάμεις. Λογική που δεν εμπεριείχε ίχνος σοβινισμού ή εθνικής περιχαρακώσεως, αλλά και λογικής που ήθελε να στηρίζεται στα πορίσματα που η ίδια η ιστορία παρουσιάζει. Και η ιστορία, όταν θέλουμε να την πλησιάσουμε απροκατάληπτα, μας αποδεικνύει ότι ακόμα και οι πιο θερμοί συμπαραστάτες, και εξηγούμε, δεν αναφέρομαι σε άτομα, των εθνικών ζητημάτων του ελληνισμού δεν είχαν παρά μία περισσότερο ή λιγότερο διφορούμενη στάση εξαρτημένη από το ίδιο συμφέρον. Στάση λοιπόν κριτικής, υποστήριξης, αλλά πάντα με όρους αντιπαροχής και μάλιστα μεγάλης αντιπαροχής. Δεν αποτελεί λοιπόν αντιξενική προσέγγιση η επισήμανση αυτή, που φαίνεται να υποτιμάται κατεξοχήν από τις ελλαδικές και ελληνοκυπριακές ηγεσίες, και δεν αποτελεί επίσης στοιχείο που επιδέχεται διάψευση στις βασικές ουσιαστικές και διαχρονικές του πτυχές το γεγονός ότι ο μόνος συνεπής συμμαχητής ήταν, είναι και θα είναι ο καθόλου ελληνισμός, που έσπευσε να συμπαρασταθεί στον αδίκως πληττόμενο ή υπερβομών και στιών αγωνιζόμενο αδελφό του. Οι δύο μεγάλοι στον 20ο αιώνα εθνικοί απελευθερωτικοί αγώνες του ελληνισμού, το 40-45 στην Ελλάδα και το 55-59 στην Κύπρο, το επιβεβαιώνουν αυτό πανηγυρικά. Πολλά είπαμε ως εδώ, ας μπούμε πια στο τέλος. Φίλες και φίλοι, αποδοκιμάζει κανείς το παρελθόν για να μην αντιμετωπίσει το καθήκον του παρόντος, έλεγε ένας μεγάλος διανοητής και επαναστάτης και δάσκαλος, ο Αντώνιο Γκράμση. Οι Έλληνες κατά πλειοψηφία, θα έλεγα ίσως και κατά συντριπτική πλειοψηφία, ψάχνουν στα τέσσερα σημεία του ορίζοντα για να βρουν πρότυπα και ερμηνείες. Ειδικά ένα μεγάλο κομμάτι της αριστεράς πιστεύει ότι η δημιουργία του ελληνικού έθνους εκκινεί από την δημιουργία του ελληνικού κράτους και ότι ο ελληνικός ριζοσπαστισμός ξεκινάει μετά τη γένεση του Μάρξ και το Κομμουνιστικό Μανιφέστο. Τίποτα πιο ρηχό, αντιεπιστημονικό, επίπεδο και αφελές. Γιατί ο ελληνικός ριζοσπαστισμός δεν γεννήθηκε ούτε το 1818 που γεννήθηκε ο Μάρξ, ούτε το 1848 και 1870 που γίναν οι μεγάλες επαναστάσεις και η κομμούνα του Παρισιού στην Ευρώπη, ούτε τον Οκτώβριο το μεγάλο του 17, ούτε το 19 που δολοφονήθηκε η Ρόζα Λούξεμπουργκ από τους σοσιαλδημοκράτες συντρόφους. Ο ελληνικός ριζοσπαστισμός
γεννήθηκε το 1798, καθαγιασμένος από το αίμα του δολοφονημένου Ρήγα και των συντρόφων του, μελών της πρώτης ελληνικής επαναστατικής οργάνωσης που σύνδεσε το εθνικό με το κοινωνικό και το πατριωτικό με το διεθνιστικό. Γιατί στις αρχές της οργάνωσης αυτής, στο Φούριο και στη νέα πολιτική διοίκηση, η σχέση δημοκρατίας και λαϊκής κυριαρχίας ενής ο Δήμος εστίν ο κρατών αποτέλεσε το υπόβαθρο πλαίσιο εντός του οποίου μπορούμε να στηρίξουμε την έννοια του δημοκρατικού πατριωτισμού, οπλίζοντάς την με τα νέα όπλα που μας προσκόμισαν οι αγώνες και οι θυσίες του λαού μας μετά την ανάπηρη ανεξαρτησία του 1828 ως τη νέα sui generis υποδούλωσή μας σήμερα. Σήμερα λοιπόν, με δεδομένο το γεγονός που ήδη προανέφερα, ότι η Ελλάδα και η Κύπρος είναι κράτη περιορισμένης κυριαρχίας, θα μπούμε στη λογική της αναμονής για άλλα 400 χρόνια. Υπερβάλλω, 100 λέει το τρίτο μνημόνιο. Θα πάψουμε να εθελοτυφλούμε, θα πάψουμε να αναζητούμε προστάτες και στηριγμένοι στις δικές μας δυνάμεις με επίγνωση των σκληρών θυσιών που απαιτείται από όλους. Μια πραγματικά πατριωτική, δημοκρατική πρόταση πρέπει να υποσχεθεί αίμα και δάχρυα στο λαό, όπως έκανε ο Τσόρτσιλ στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, και όχι φούμαρα. Θα ξεκινήσουμε μια νέα μακρά πορεία αφύπνισης των πνευμάτων που πρωταρχικό της στόχο θα έχει την απώλεια, την επανακατάκτηση μέρους τουλάχιστον της απολεστήσης εθνικής μας ανεξαρτησίας. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ τον Λουκά, ο οποίος έχει προσεγγίσει, όπως καταλάβατε, το Ρήγα από πάρα πολλές πλευρές και τον φωτίζει περισσότερο από τον τρόπο με τον οποίο τον έχουμε διδαχθεί. Και ήθελα να τον ρωτήσω εδώ σε αυτό το σημείο, εάν έχει να μας δώσει και κάποια πληροφορία, μήπως και ο Μάο Τσετούγκ, ο οποίος στήριξε την πολιτική του πάνω στη θέση να στηριζόμαστε στις δικές μας δυνάμεις, είχε διαβάσει το Ρήγα. Αυτό δεν το έχει ψάξει. Όχι, θα πάρεις την απάντηση αμέσως και θα συνεχίσεις. Ο Μάο ανήκει και αυτός στο δεύτερο μεγάλο ιστορικό έθνος που μετράει και 2.000 χρόνια ιστορίας πριν από εμάς. Ως εκ τούτου δεν είχε ανάγκη να διαβάσει κανένα Ρήγα. Είχε ανάγκη να εγκύψει στην ιστορία του τόπου του, το έκανε και εν μέρη πέτυχε. Λοιπόν, πριν προχωρήσουμε με τις δικές σας ερωτήσεις και τις ερωτήσεις, ήθελα να σας πω ότι έχουμε εδώ βιβλία που έχει γράψει ο Λουκάς. Ας το ευχαριστώ. Όχι, πρέπει να τα πω και αυτά. Εγώ ως λεσιάρχης πρέπει. Υπάρχουν τα βιβλία εδώ, τα έχουμε βάλει σε πολύ χαμηλή τιμή, είναι 5 ευρώ. Και έχουμε και το έργο αυτό το μεγάλο για το Ρήγα Φεραίο, το οποίο είναι 20 ευρώ. Σας το λέω αυτό. Και επίσης υπάρχει ο δρόμος αριστεράς που κολλάει. Κολλάει γιατί είμαστε στη Συντακτική Επιτροπή και τον βγάζουμε όλοι μαζί. Και έχει αφιέρωμα για το 21. Και έχει αφιέρωμα για το 21. Ναι. Εκτός από τα σπουδαία δικά μας κείμενα. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι να σας ακούσουμε. Ερωτήσεις. Ας ξεκινήσουμε από εδώ. Λάμπη μετά εσύ. Μια μικρή αλήθεια, γιατί είπε κάποια στιγμή στα λόγια του ότι ποιος θα τα υπερασπιστεί αυτά ο λαός. Αλλά ποιος λαός, αφού είμαστε ανιστόρητοι. Ακούσαμε σήμερα όλο αυτό το μεγάλο θησαυρό που αυτοί οι άνθρωποι ήταν φωτεινοί φάροι
και ποιος θα μας οδηγήσει και θα μας βγάλει από την κατοχή, αφού πολιτικούς δεν έχουμε και πολιτικοί μας μόνο για αυτά δεν νοιάζονται σήμερα, με ποια στρατηγική θα πάμε. Και ήταν μια πικρή αλήθεια για μας που τα μαθαίνουμε όλα αυτά και δυστυχώς απογοητευτήκαμε, γιατί μόνο και υπάρχουν και σύγχρονες ιδέες που θα τις ξέρετε, που την Επανάσταση του 21 είχα παρακολουθήσει ένα σεμινάριο στην ΟΜΕΡ, τα θεωρούν παραμύθια και μόνο και είχαν λιτσάρει και λέγανε άλλα τον άλλον, είχα βγει απογοητευμένη. Τις ξέρετε φαντάζομαι αυτές τις στάσεις, τις έχετε ακούσει και βρισκόμαστε σε μια μεγάλη παρακμή. Δεν θα σας απαντήσω ευχαριστώντας σας. Το αφετηριακό σχέλος της ερώτησής σας εμπερικλεί μία διολίσθηση από τη λογική του να στηριζόμαστε στις δικές μας δυνάμεις. Το να στηριζόμαστε στις δικές μας δυνάμεις δεν εξακοντίζεται σε μία αφηρημένη έννοια έθνους, λαού κτλ. Η οποία είναι υπερβατική. Το έθνος, το λαό, τον ελληνικό τον αποτελώ εγώ, εσείς, ο Στέλιος του Αναστασιάδης, υπαριστάμενοι. Εάν αυτός ο λαός, δηλαδή εμείς, οι ενεργοί πολίτες, δεν μπορούμε και ως άτομα να αρθρώσουμε έναν δικό μας τρόπο σκέφτεστε και δράν, τότε θα αγόμαστε και θα φερόμαστε και θα κάνουμε τις σωστές, όπως κάνατε εσείς βεβαίως, ολόσωστες διαπιστώσεις, ότι μόλις αυτές τις πολιτικές ηγεσίες, οι οποίες είτε εθελοτυφλούν, είτε ουσιαστικά έχουν συμβιβαστεί είτε με ταπεινά κριτήρια είτε με ιδεολογήματα που έχουν στο κεφάλι τους, θα είμαστε συνέχεια έρμεα των άλλων. Άρα, ο αγώνας πρωταρχικά ξεκινάει και το μέτωπο αρχίζει μέσα από εμάς τους ίδιους. Εσείς φεύγοντας από εδώ, γράφοντας τα παλιά σας παπούτσια, ό,τι σας είπα εγώ, σε εισαγωγικά τη λέω τη φράση, οικοδομείτε μια διαφορετική λογική πραγμάτων σε σχέση με αυτό που νομίζω ότι μας οδήγησε σε αυτό το σημείο και σε αυτό το χάλι που είμαστε σήμερα. Πώς θα γίνει αλλιώς δηλαδή? Όλοι εννοούν ότι πρέπει να αλλάξουν τα πάντα πλην των ιδίων. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Σε αυτό το σημείο να μου επιτρέψετε να πω ότι, και θα πρέπει να το δούμε και αυτό, ότι δεν είναι ένα μεμονωμένο φαινόμενο που αφορά μόνο την ελληνική ιστορία. Ιδιαίτερα μετά από την ενδυνάμωση του νεοφιλελευθερισμού, όπως σας το πούμε χρονικά, το προσδιορίζουμε με την διακυβέρνηση Θάτσερ στη Μεγάλη Βρετανία και Ρίγαν στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, και όπως τον βιώνουμε τον νεοφιλελευθερισμό και με τους πολέμους και με τις λιτότητες κτλ., ότι αυτό ταυτόχρονα συνοδεύεται και από ένα πλαίσιο στο οποίο συμπεριλαμβάνεται η ιστορία, ξαναγραψίματος της ιστορίας, αναθεώρησης δηλαδή όλου του τρόπου με τον οποίο είχαμε μάθει να βλέπουμε τα πράγματα, μελετώντας τα μέσα από την ίδια την ανθρώπινη εμπειρία. Θα σας πω ένα παράδειγμα χαρακτηριστικό. Γράφονται συνέχεια βιβλία τα οποία χρηματοδοτούνται από τις δεξαμενές σκέψεις, επίσης υποστηρίζονται μέσα από τα μεγάλα πανεπιστήμια και προβάλλονται ασφαλώς μέσα από τα εκπαιδευτικά συστήματα και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, που έχουν αλλάξει, που έχουν αλλοιώσει εντελώς την ιστορία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Θέλω να πω όμως ότι ο τρόπος με τον οποίο σήμερα προσλαμβάνεται ο Ρήγας εντάσσεται και μέσα σε μία λογική παγκοσμιοποίησης. Δεν είναι απλώς ένα μεμονωμένο φαινόμενο που αφορά τον τόπο μας. Βέβαια θα δούμε αυτό που αφορά τον τόπο μας ιδιαιτέρως. Αλλά δεν μπορούμε και αυτό από μόνο του να το υπερασπιστούμε εάν δεν υπερασπιστούμε την ιστορία στο σύνολό της. Αυτό θέλω σαν επισήμανση να πω. Λάμπη. Ελένη, εσύ να πάρουμε με σειρά τα πράγματα, ναι. Λοιπόν, εγώ δεν συμφωνώ να αναχθούμε στο σήμερα, να πούμε αυτά που ήδη ξέρουμε,
αντί να σκύψουμε ουσιοδός στο Ρήγα Φεραίο και στην Ελληνική Επανάσταση. Γιατί αν δεν τα κατανοήσουμε αυτά, δεν μπορούμε να κάνουμε και τις αναλογίες. Γιατί συμβαίνει, δηλαδή πριν φτάσουμε ας πούμε στο Μαό Τσετούνγκ, πριν φτάσουμε στον ιστορικό αναθεωρητισμό ο οποίος υπάρχει, αλλά θα πω και τον αντίλογο σε αυτό, νομίζω ότι πρέπει αυτά που έθεσε ο Λουκάς να κατανοήσουμε, γιατί δεν είναι αυτονόητο ότι είναι γνωστά ή ότι είναι βαθιά γνωστά. Εγώ ανήκω σε ένα χώρο, κατάγομαι μάλλον από ένα χώρο, ο οποίος αμέσως μετά τη Χούντα ίδρυσε το Πατριωτικό Μέτωπο και πέρασαν όλοι τα φρικτά βασανιστήρια του κόσμου, που η οργάνωσή μου λεγόταν Ρήγας Φεραίος και που το έντυπο που βγάζαμε λεγόταν Φούριος. Αυτό δεν σημαίνει ότι και εμείς που ακολουθήσαμε αυτή την παράδοση και σαν συνέχεια του ΕΑΜ κυρίως, είναι ότι έχουμε μια βαθιά γνώση, εννοώ συνολικά ας πούμε, ως κίνημα, ως χώρος ιδεών όλων αυτών των πραγμάτων. Και θέλω να πω επίσης ότι γράφονται πολλά βιβλία και πανεπιστημιακές μελέτες συνέχεια και για την Επανάσταση του 21 και για το Ρήγα Φεραίο. Δεν είναι δηλαδή ο αναθεωρητισμός ο οποίος την επιστημονική έρευνα σήμερα έχει το πάνω χέρι. Και θέλω να αναφερθώ και πέρυσι και πρόπερσι και φέτο με ένα οχτασέλιδο, οι αναγνώσεις της Αυγής έχουν πολύ μεγάλη αναφορά, πολύ σοβαρή αναφορά πάνω με αφορμή την επέτειο, προσπαθώντας ας πούμε να, επειδή η επέτειος έχει μείνει αυτό που λέει ο Πέτρος Ιωσήφ Σταγκανέλης, να νομίζουμε ότι είναι οι ερπίστριες των τάγκς και ό,τι ας πούμε και ο στρατός που παρελάβει και αυτό το, ο καμένος δηλαδή, γι' αυτό έλεγα κι εγώ ότι και έχουμε χάσει κάθε νόημα με την έννοια της ελευθερίας, των απελευθερωτικών κινημάτων των λαών εκείνης πάντα της περιόδου. Και πράγματι, και σε αυτό θα ρωτήσω μετά τον Λουκά, θέλω λοιπόν να πω ότι ενδεχομένως κατά κάποιο τρόπο αυτό που λέει ο Πέτρος ο Πιζάνιας για τις τρεις ελευθερίες που συνυπάρχουν μέσα, περιγράφουν στην Ελληνική Επανάσταση, περιγράφουν καλύτερα το θέμα του εμείς έναντι των ξένων, υπό την έννοια ότι εμπεριέχουν μία κοινωνική γεωγραφία των εξεγερμένων Ελλήνων που οπωσδήποτε δεν ήταν ένα σώμα, αν βάλουμε και τον Γλύρο μέσα, τους Καπετανέρωους, τους Κοντζαμπάσιδες, ήταν διαφορετικών διαβαθμίσεων, παρότι τελικά καταλάβει ότι έλαβαν όλοι μέρος, ενδεχομένως με διαφορετικές στοχές, στον αγώνα που είχε στόχο να κατεδαφίσει την τουρκική απολυταρχία. Επομένως, αν ψάξουμε αυτή την κοινωνική γεωγραφία, μπορούμε να κατανοήσουμε καλύτερα τα μηνύματα, τα πιο λαϊκά και πιο κοινωνικά που μας αφορούν αρκετά, ας πούμε, και εμάς σήμερα. Επίσης, ήθελα να ρωτήσω το Λουκά, διαβάζοντας τον Σβορώνο, ο οποίος αναφέρεται στο Ρήγα Φεραίο ως το όραμά του εμπεριείχε την Ομοσπονδία, νομίζω ότι αυτό δεν αποκλίνει από το ελεύθερο έθνος, διότι τι Ομοσπονδία θα μπορούσε να υπάρξει? Ομοσπονδία Ελευθέρων Εθνών θα ήταν. Σε αυτό δεν διαμεσολαβούνται από κάποιες άλλες δυνάμεις ή προϋποθέτουν προστάτες. Και με αυτή την έννοια νομίζω ότι ο Ρήγας Φεραίος, από τη στιγμή που δολοφονήθηκε και το γιατί δολοφονήθηκε, θα ήθελα να πεις μερικά πράγματα, προηγήθηκε εν τέλει ας πούμε της Ελληνικής Επανάστασης και ακριβώς νομίζω ότι συμπύκνωσε, αυτά τα είπε πολύ καλά, την πιο ριζοσπαστική εκδοχή, συνδέοντας τα ορίγα και με την Γαλλική Επανάσταση και τα διάφορα ρεύματα και τα λοιπά και με τις ιδέες που κυκλοφορούσαν στην Ευρώπη και ας πούμε με την πολλαπλότητα
του ελευθεριακού προτάγματος για ένα έθνος που ήταν από παιδεία μέχρι ας πούμε στρατός, όλα αυτά. Νομίζω ότι ο Ρήγας ακριβώς συμπληρώνει, θα υπάρχουν υποθέτω στο διεθνές, στο ευρωπαϊκό στερέωμα και άλλα παραδείγματα, αλλά νομίζω ότι συμπυκνώνει μια παγκόσμια, ας πούμε πανευρωπαϊκή παρουσία στο θέμα ας πούμε αυτό της ελευθερίας. Αυτό ήθελα να πω, δεν θα είχα αντίρρηση να συζητήσουμε και τις ομοιότητες με σημερινά πράγματα, αλλά ας μείνουμε λίγο στο αυτά που είπε ο Λουκάς για να εμβαθύνουμε να τα καταλάβουμε. Γιατί σαν λέω, και εμείς που καταγόμαστε από αυτή την παιδεία, εγώ προσωπικά δεν ισχυρίζομαι ότι τα έχω κατανοήσει. Λαμπή. Απαντήσω σε Έχω πάρει την άδεια του Στέλιου και με την άδεια τη δική σας θα ήθελα να σας πω δύο κουβέντες, επειδή προέρχομαι από τη Νέα Φιλαδέλφια και ένα μήνα τώρα δοκιμάζεται η πόλη, να σας καταθέσω δύο πράγματα και στη συνέχεια θα κάνω και μία-δύο ερωτήσεις στον αγαπητό φίλο τον Λουκά. Βεβαίως να ευχηθώ καλό ξεκίνημα, Στέλιο, και σε ευχαριστούμε, Λουκά, που είσαι μαζί μας απόψε. Λέγομαι Λάμπης Κατσιάπης και είμαι από το αυτοδιαχειριζόμενο κοινωνικό ιατρείο της Νέας Φιλαδέλφειας, Χαλκιδόνας, Νέας Ιωνίας και γύρω περιοχών και από την κατάληψη της Λαϊκής Συνέλευσης της πόλης της Νέας Φιλαδέλφειας. Επί ένα μήνα τώρα η πόλη πολιορκεί τους αυτοδιαχειριζόμενους χώρους, τη Λαϊκή Συνέλευση και τη Στρούγκα, πολιορκείται από τον οπαδικό στρατό του Μελισανίδη. Έχει προκαλέσει ξυλοδαρμούς στον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, σε δημοτικό αστυνομικό, σε πολίτες που αντιτίθενται σε μια μελισανίδια φαραωνική κατασκευή που θα παίρνει και το άλσος ακόμη, ένα κομμάτι του άλσος. Ο Δήμαρχος βρίσκεται διαρκώς υπό απειλή. Ο ίδιος δημόσια κατήγγειλε ότι έχει 600 σελίδες απειλών και ό,τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στη Νέα Φιλαδέλφεια μας αφορά όλους, γιατί αποστερούμεθα τα στοιχειώδη δημοκρατικά δικαιώματα, δηλαδή το εκφράζεστε και το συνέρχεστε. Και χτες, μέρα που ήταν, γιουχάησαν το Δήμαρχο στο Ηρώων της πόλης στην κατάθεση των Στεφανιών και αργότερα στην παρέλαση με συνθήματα. Απ' έξω από το Δημαρχείο υπάρχει ένα πελώριο πανό που γράφει «Γήπεδο τώρα» και στους τοίχους δημοτικών χώρων ΑΕΚ ΙΦΑΠΑ, γήπεδο ΙΦΑΠΑ. Αυτό κατευθύνεται από το ακροδεξιό κομμάτι της Original των φιλάθλων αυτών που έχει και νεοναζιστικά χαρακτηριστικά το γκέτο με σύμβολα των Ναζί. Σταματάω εδώ, αν κάποιος θέλει περισσότερα είμαι στη διάθεσή του αργότερα και περνάω φίλε Λουκά, όταν μιλάμε για το Ρήγα έχω την αίσθηση ότι αναφερόμαστε σε μια σπαρακτική και σπαραγμένη μορφή, τουλάχιστον προεπαναστατικά. Έχει βρει την απήχηση σήμερα που αυτή η προσωπικότητα στο βραχή, στη μια μικρή βιοτροχιά διέγραψε, παρόλα αυτά κατέθεσε τόσα πολλά πράγματα. Έχει βρει απήχηση, γιατί ειλικρινά ο Λέανδρος Βρανούσης, ο οποίος ήταν και στην ΠΕΑ, ξεκίνησε μια πολύ καλή δουλειά.
ακολούθησε ο Χρήστος ο Θεοχαράτος, ακουμπώντας πολύ καλά πάνω, για να μην πω αντιγράφοντας τον ίδιο, για να γράψει αυτό που έγραψε για το Ρήγα Φεραίο. Ο Χρήστος Θεοχαράτος, ηρίστον εν παρόδο, είναι και βιογράφος του Χαρίλαου Φλωράκη. Βεβαίως εσύ, ο Σπύρος Ασδραχάς, ο παιδίατρος ο Καραμπερόπουλος, δηλαδή, αν πάρω ως μέτρο, ως σημείο αναφοράς την εκφώνηση των διδακτορικών, αυτή η ογκώδης φυσιογνωμία βρήκε αυτό που της αναλογεί, χαμένος κάπου σε ένα μικρό δρόμο στη Ρήγα Φεραίου, που είναι προέκταση, ας πούμε, της Ασκληπίου προς τα πίσω, που φτάνει μέχρι την Πανεπιστημίου. Και πολύ καλά η Ελένη έκανε που θύμισε ότι μια άλλη αριστερά τότε είχε το όνομα της νεολαίας Εκών Ρήγας Φεραίος και έντυπο το Θούριο. Όταν ιδρυθήκαμε δεν είχαμε Εκών, μετά το κάναμε. Είμαστε Ρήγας Φεραίος. Ρήγας Φεραίος, ας πούμε, ναι. Μέσα στη δικτατορία. Τώρα, το δεύτερο ερώτημα επίσης. Μετά το Ρήγα και συγχρόνως σχεδόν με την Ελληνική Επανάσταση, έχουμε μια σειρά επαναστάσεων στο Πεδεμόντιο, στη Νότια και Λατινική Αμερική. Θα ήθελα να ξέρω αν αυτά τα προτάγματα του Ρήγα, οι διακηρύξεις του, είχαν και απήχηση πέρα από το βαλκανικό χώρο. Ευχαριστώ πολύ και καλό ξεκίνημα, Στέλιο. Θέλει κάποιος άλλος να πει κάτι πριν απαντήσει ο Λουκάς? Μπορείτε και μετά, βεβαίως, αλλά έλα, Γιώργο. Θα ήθελα να επισημάνω και διορθώστε με ότι την εποχή στην Γεια σας. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία, δηλαδή την εποχή που ο Ρήγας ο Δεπιστηλής ζούσε και εκείνη, υπήρχαν ουσιαστικά δύο σημαντικές διαφορές. Τι εννοώ? Οι Ορθόδοξοι, που μέσα σε αυτό το χώρο ήταν είτε Βούλγαροι, είτε Έλληνες, είτε Βλάχοι, Τσαρακατσάνοι ή Αρμένοι, και οι Μουσουλμάνοι. Το ερώτημα που θέτω είναι αν όλα αυτά τα προτάγματα, όλες αυτές οι σκέψεις άγγιζαν και άλλους πληθυσμούς πέρα από την ευρύτερη έννοια του ελληνισμού. Αυτό. Εγώ κάτι σχετικό θέλω να ρωτήσω, ότι σήμερα ξέρουμε ότι το προσκλείο, οι πληθυσμοί που ήρθαν στην Ελλάδα, τη Μικρά Ασία, ήρθαν οι Ορθόδοξοι, όχι οι οι κατέχοντες τη γλώσσα. Δηλαδή ήρθαν Τουρκόπολοι, Χριστιανοί και αντίθετα οι Ελληνόπολοι Μουσουλμάνοι που υπάρχουν μέχρι σήμερα στην περιοχή του Πόντου, μείνανε εκεί, δεν ήρθαν εδώ. Όπως και για παλιότερα, αν αναφερθούμε σε παλιότερα, που είπαμε η Ήπειρος, ας πούμε, οι Σουλιώτες ήταν Αρβανίτες. Μιλάγανε αρβανίτικα, δεν μιλάγανε μποτσαρέι, δεν μιλάγανε ελληνικά. Άρα... Όχι, όχι, λάθος κάνατε. Ήταν δίγλος. Ήταν δίγλος. Τέλος πάντων, δεν είναι άσχε δίγλος. Όχι, δεν είναι έτσι. Δηλαδή, τώρα μην το πιάσουμε στη λεπτομέρεια. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι, υπάρχουν όλοι, για να φύγουμε από τα μπλεγμένα μέρη, πάμε στην κάτω Ιταλία, που είναι οι Αλβανόφωνοι, που είναι χριστιανοί ορθόδοξοι, και οι Ελληνόφωνοι είναι, πώς τους λένε, καθολικοί. Λοιπόν, άρα θέλω να πω, λοιπόν, άρα βλέπουμε ότι, όχι βλέπουμε, εγώ αυτό λέω, ότι όταν έλεγε ο Ρήγας αυτά, πώς, αν υπήρχε περίπτωση κάπως να τα ξεχωρίσει αυτά ή πώς ξεχωρίζει, που σε εκείνη την εποχή θα ήταν ακόμα πιο μπλεγμένα και από την... Εδώ φτάσαμε σήμερα να έχουμε ελληνόφωνους μουσουλμάνους και, ξέρω εγώ, ελληνόφωνους καθολικούς στην Ιταλία. Έχουν επιζήσει μέχρι σήμερα. Τότε θα ήταν πολύ πιο έντονα αυτά τα φαινόμενα. Ευχαριστώ. Έλα, ναι. Θέλω να κάνω μια προσωπική άποψη, ότι το όνειρο του Ρήγα δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ.
για την δολοφονία του Καποδίστρια, η Ελλάδα ποτέ δεν απέκτησε πραγματική ανεξαρτησία. Ήταν πάντοτε κάτω από την επιρροή των ξένων δυνάμεων. Και η πραγματική δημοκρατία δεν είναι αυτή που έχουμε σήμερα, δεν την είχαμε ποτέ μετά τους κλασικούς αιώνες. Γιατί η αντιπροσωπευτική δημοκρατία δεν είναι πραγματική δημοκρατία. Ειδικά σήμερα με τον έλεγχο των μέσων μαζικής ενημέρωσης και όλη αυτή την προπαγάνδα που γίνεται, ο καθένας εκλέγει όποιον θέλει. Η πραγματική δημοκρατία με τα σημερινά τεχνολογικά μέσα είναι εφικτό να πραγματοποιηθεί. Την εποχή του Ρίγκαν δεν ήταν. Αυτό είναι το πιστεύω. Λοιπόν. Και επίσης να διαφωνήσω με αυτό που είπατε στην αρχή, αρχή της ομιλίας σας, που χαρακτηρίσατε τη Βυζαντινή αυτοκρατορία σαν ελληνική αυτοκρατορία. Γι' αυτό τους περισσότερους αιώνες δεν ήταν εθνική, ήταν αντελληνική. Με διωγμούς, με γενοκτονίες κλπ. Θα δώσουμε μια απάντηση. Όσον δύναμη, έτσι, η απάντηση. Όχι αποφεύγουν, αλλά όσον δύναμη. Τα πιο πολλά ερωτήματα και τα πιο επίδικα και επίμαχα, όχι ότι τα άλλα εξτερούν, αλλά είναι τα πιο πολλά, τα έθεσε η Ελένη Φορτάιν. Δεν είμαι σε θέση να απαντήσω σε όλα όσα λέει, αλλά θα συμφωνήσω σε ένα αφετηριακό σημείο, αν κατάλαβα καλά το σκεπτικό της. Δηλαδή ότι δεν μπορούμε να καταλάβουμε όσο πρέπει και όσο σφαιρικά απαιτείται το τώρα, χωρίς να έχουμε μία συνέστηση, συνείδηση και επίγνωση της διαδρομής μας. Όπως έχουμε σήμερα, είπαμε, μία Ελλάδα και μία Κύπρο, κράτη περιορισμένης κυριαρχίας, ανάπηρα, άρρωστα, σε εισαγωγικά η λέξη άρρωστα. Όταν λοιπόν εγώ είμαι άρρωστος, εγώ έχω μία αρρώστια. Ο τρόπος με τον οποίο θα μπορέσω να την πολεμήσω είναι να την διαγνώσω, να πάω σε κάποιο γιατρό, να διαμορφώσει ο γιατρός το ιστορικό μου ως ασθενούς, να διαμορφώσει μια πλήρη εικόνα για το πώς έχουν τα πράγματα, να εντοπίσει την ασθένεια και να βρούμε τον τρόπο θεραπείας της. Ακριβώς σε αυτό το σημείο λοιπόν επικεντρώνω και εγώ και θα συμφωνήσω, αν το εννοούσε έτσι η Ελένη Πορτάλιου, το σκεπτικό μου, λέγοντας ότι υπάρχει σε ένα έθνος, σε ένα λαό ιστορικό, πραγματικά ιστορικό, όπου λίγα έθνη έχουν το ίδιο επίπεδο ιστορικότητας, δηλαδή είναι οι Πέρσες, είναι οι Κινέζοι, είναι οι Αιγύπτιοι, είναι οι Εβραίοι, εμείς, οι Ρωμαίοι, τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά έθνη, αν και μας έχουν υπεραγωγήσει, είναι έθνη των επόμενων χιλιετιών. Υπολείπονται, είναι νέα έθνη. Δεν έχουν όλο το απόθεμα και το βάθος της ιστορικότητάς μας. Λοιπόν, αυτό το πράγμα πρέπει να υπάρχει σαν λογική δική μας. Και γι' αυτό έχω τόσο πολύ παθιαστεί με το Ρίγα, γιατί ο Ρίγας αυτό το πράγμα το κατανοεί. Δηλαδή έχει βυθιστεί στην ελληνική αρχαιότητα, γνωρίζει και πολεμάει την στιγμή πραγματικότητα που ζει και γι' αυτό δραπετεύει, λέγεται, δεν έχει αποδειχθεί ότι δολοφόνησε και έναν Τούρκο Αγά, και όταν προσεγγίζει, νοητό είναι το επιχείρημα που σας λέω, νοεγγίζει το Ρουσό ή το Βολτέρο, δεν τον εγγίζει ως ένας φτωχοδιάβολος, ως ένας ας πούμε επέτης ο οποίος πηγαίνει στην Εσπερία να πάρει κάποιο μήλο και αυτός. Συναντιέται μαζί και φαίνεται ξεκάθαρα μέσα στο έργο του. Λέγοντας στο νοητό διάλογο με τον ευρωπαϊκό διαφωτισμό, βεβαίως μετά 400 χρόνια δικής μας σκλαβιάς έχετε προχωρήσει πάρα πολύ. Αλλά ουσιαστικά και οι δύο πλευρές εκινούμε από την ίδια βάση. Εγκύψατε μετά την πτώση της Κωνσταντινούπολεως πάνω σε όσα μετέφεραν από Θεοτοκόπουλο μέχρι δεν ξέρω εγώ ο ελληνικός πολιτισμός του Ανατολικού Ρωμαϊκού κράτους και
βασιζόμενοι σε αυτά πήγατε πάρα πολύ μακριά. Αλλά και εγώ είμαι της ημετέρας παιδεύσεως άτομο. Ως εκ τούτου μπορώ να μιλήσω και πιο ουσιαστικά και πρωτογενώς για τον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη από ό,τι εσείς. Υπάρχει ποιοτική διαφορά στο αν αντιμετωπίζει σαν φτωχοπρόδρομος την άλλη πλευρά ή όχι. Εγώ αυτό το έζησα, όλη αυτή τη λογική του άκρα του ραγιατισμού την έζησα στο Πανεπιστήμιο της Κύπρου που είχα την τιμή να διδάξω, βλέποντας ας πούμε το πώς συμπεριφερόντουσαν σε σχέση με την αγγλική και λυπή γλώσσα, κατά τα άλλα έγκριτη και σοφή ας πούμε συνάδελφοι επιστήμονες. Δεν θέλω να βάλω στον ίδιο στίβο, είναι διαφορετικές κλίμακες και έχουν τη διαφορετική τους σημασία στη χάραξη της ιστορικής μας γεωγραφίας, ο Κορδάτος και ο Σβορώνος. Ο Κορδάτος είναι ένα είδος ρίγα, υπό την έννοια του ότι βρίσκεται σε ένα αστικό τοπίο που κυριαρχεί ολοκληρωτικά και προσπαθεί να ορθώσει ένα μαρξικό αντίρροπο δέος, το οποίο όμως με τα γκονάρια και με τις πέτρες και με τη λάσπη και το τσιμέντο που έχει και τα πρωτόγωνα υλικά καταλήγει πολλές φορές μηχανιστικό και μαξιμαλιστικό, ο Σβορώνος έχει πάει παραπέρα, έχει πατήσει στο μάξιμο το Σεραφείμ, έχει πάει στην Εσπερία, έχει κάνει εγκύκλιες σπουδές, έχει δουλέψει στη βάση των άμεσων διαγνωστικών πηγών και όχι νομίζω ότι με τον τζελεμεντέ του μαρξισμού λύνω τα προβλήματα της ανθρωπότητος, και μιλάει. Ο τρόπος με τον οποίο αναφέρεται στην έννοια της Ομοσπονδίας ο Σβορώνος δεν είναι ο ίδιος με τον Κορδάτο. Ο Σβορώνος εννοεί ένα πράγμα που θα είχε έναν χαρακτήρα στο πούμε ομοσπονδιακό. Εγώ όμως σας λέω, επειδή είχα την ευτυχία και την τύχη να έχω καλούς δασκάλους στο Πανεπιστήμιο, οι δάσκαλοι μου ήταν ο Μάλισης, ο Αριστόπουλος και ο Νικόλαος ο Πανταζόπουλος, δύο άνθρωποι που ήταν ερωτευμένοι με το Ρίγα και στηρίχθηκα πάνω σε αυτούς γιατί ήμουν καλός μαθητής τους. Λοιπόν, αυτοί ισχυρίζονται ότι ο Αριστόπουλος, ο Μακαρίτης, δεν μπορεί να νοηθεί με όρους συνταγματικούς ομοσπονδία στο βαθμό που δεν υπάρχουν κράτη. Θα απαντήσω έμεσα παρακάτω γιατί θέλω να πω και σε έναν κύριο που είπε στην Ελένη την Πορτάλιου. Όμως ο Ρήγας είχε μια πολύ πιο ευρύτερη λογική. Δηλαδή όσο δογματικό θα είναι να μιλήσουμε για Βαλκανική Ομοσπονδία, τόσο δογματικό θα είναι μιλώντας για ελληνική δημοκρατία να εννοήσουμε ας πούμε αυτό το σημερινό άθλιο κατασκεύασμα, ξέρω εγώ, ή κάτι περίπλου ότι είχε στο κεφάλι του ο Ρήγας. Όχι, ήταν πολύ πιο διευρυμένη η λογική του. Σας μίλησα για ένα παιδί του ιστορικού χώρου. Αναφερόταν σε κάτι το πολύ πιο ευρύ. Γιατί δολοφονήθηκε ο Ρήγας. Εδώ θα απαντήσω με ένα δραπετεύοντας, με έναν έμεσο τρόπο. Γιατί δολοφονήθηκε ο Μπελογιάννης. Γιατί δολοφονήθηκε ο Παναγούλης. Γιατί δολοφονήθηκαν ένα σωρό αγωνιστές του 21. Γιατί δολοφονήθηκε ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ. Γιατί. Γιατί απλούστατα. Ήτανε για το σύστημα ανοιχτές απειλές, είτε υπό την άμεση του εδώ και τώρα μορφή, είτε στρατηγικά. Εάν κάτσετε και διαβάσετε, για να δώσω και στην Ελένη το να καταλάβει δηλαδή το γιατί δολοφονήθηκε και δολοφονήθηκε με αυτόν τον τρόπο. Η Αυστρο-Ουγγαρία ήταν μια πελώρια αυτοκρατορία. Η μυστική οργάνωση της Βιέννης δεν ήταν αυτό που λέει ο Κορδάκος, άλλη ανακρίβεια. Παίρνει το Θούριο, όπου ο Ρήγας αναφέρεται σε κάθε έναν που σήκωσε ένα μπαϊράκι και τον κάνει μέλος της εταιρείας. Έλεος. Η εταιρεία της Βιέννης ήταν ένας όμιλος ζήμωσης και προπαγάνδας, πρώιμου χαρακτήρα, ο οποίος ας πούμε δεν πρόλαβε ας πούμε να ανθίσει. Όμως, και εδώ βρίσκεται και είχα πάθει σοκ, βλέποντας τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούσε το 18ο αιώνα η Αυστριακή διοίκηση,
υπό αυτοκράτορα και υπήρχε μια λογική θεσμική και τα λοιπά, και την Οθωμανική Αυτοκρατορία που ήταν το μπάχαλο που βλέπουμε και επί Ερντογάν και τότε. Στην περίπτωση του Ρίγα, αντιλαμβανόμενος ο Πέργκεν, δηλαδή ο αρχηγός των μυστικών υπηρεσιών και υπουργός εσωτερικών της Αυστρίας, και ο Αυτοκράτορας έχουν μια συνεχή αλληλογραφία. Ο Αυτοκράτορας επικοινωνεί με τον Υπουργό Εσωτερικών για τους πυρήνες της φωτιάς. Ναι. Αν είναι δυνατόν δηλαδή. Υπάρχει μια ολόκληρη αλληλογραφία που παρακολουθούν βήμα το βήμα, γιατί έχουν αντιληφθεί το νεοπλασματικό, σε εισαγωγικά η λέξη, χαρακτήρα της ιδεολογίας του Ρίγα, ότι τεινάει στον αέρα όλη την Βαλκανική και τους βάζει φωτιά στον νότο της Αυστρο-Ουγγαρίας. Από εκεί και πέρα τώρα, ο Πέργκεν γράφει στον Αυτοκράτορα ότι τα συναγόμενα στοιχεία δεν στρέφονται κατά της Αυστρο-Ουγγαρίας. Όλα αυτά που κατάσχαμε στην Τεργέση και τα λοιπά προορίζονται για την Οθωμανική Αυτοκρατορία και δεν μπορώ να τον πάω στο δικαστήριο. Θα αθωθεί. 1700. Θα αθωθεί Αυστρο-Ουγγαρία. Και τότε, στα πλαίσια της τράμπας που γίνεται, κάτι θα θυμάστε, έχετε όλη μια ηλικία, υπόθεση ο Τσαλάν για παράδειγμα, ευχαριστούμε τους Αμερικάνους, ο Φραγκίσκος αποφασίζει να κάνει μια τράμπα με τον Σουλτάνο, δηλαδή να του δώσει Πολωνούς πατριώτες, οι οποίοι είχαν καταφύγει στις παρίστερες ηγεμονίες και τις οποίες τις είχαν συλλάβει οι Οθωμανοί, έναντι του Ρίγα και των συντρόφων του, οι οποίοι επειδή υποτίθεται ότι ήταν Οθωμανοί υπήκοοι, θα ειδικάζονται από τους Οθωμανούς. Λουκά, όταν τελειώσει, θέλω να προσθέσω κάτι σε αυτό, διότι η λύση που δίνεις είναι πολύ εξειδανικευμένη. Ωραία. Θέλω λοιπόν να τελειώσει να μην... Ωραία. Λοιπόν, ο Ρίγας λοιπόν δολοφονήθηκε πολύ απλά για τους ίδιους λόγους, προφανώς είναι οι επιμέρους συγκεκριμένοι που τον αφορούν, που δολοφονούνται όλοι οι ηγέτες, από τον Μάλκομ Ιξ μέχρι δεν ξέρω εγώ ποιον, μέχρι τον Πέτοκλα. Τώρα, η διεθνική διάσταση του Ρίγα. Η διεθνική διάσταση του Ρίγα είναι πραγματική και υπαρκτή. Δεν θέλω να σταθώ ποιητικά στους στίχους του Εγγονόπουλου, στον Πολυβάρ, Πολυβάρ είσαι του Ρίγα φεραίου παιδί, που το είπα μάλιστα και σε ένα διεθνές συνέδριο, ότι έχω βρει ότι ο Ρίγας είχε παιδί και τα λοιπά. Αλλά θέλω να πω ότι έχει επιδράσει όντως σε ένα χώρο πολύ πιο ευρύτερο από αυτόν που φανταζόμαστε. Δηλαδή, έχει επιδράσει στο χώρο της ευρύτερης Βαλκανικής. Όλοι οι Βαλκάνοι, μα όλοι, και έχω γνωρίσει και προσωπικά πολλούς Βαλκάνιους, αναφέρονται στο Ρίγα και τον διεκδικούν σαν δικό τους εν μέρη, για X λόγους ο καθένας, πλην των Τούρκων. Έχει επιδράσει στους Δεκεμβριστές, είναι αποδεδειγμένο πια, βγήκαν τα έγγραφα κτλ. Και προφανώς έχει επιδράσει στην ίδια τη συγκρότηση της Φιλικής Εταιρείας, ο Υψηλάνδης και όλος ο σκληρός πυρήνας, δηλαδή εντός εισαγωγικών η ριζοσπαστική αριστερά της Φιλικής, Ξάνθος, Υψηλάνδης κτλ. Είναι προφανώς μαθητές του Ρίγα, είναι προφανέστατη η αντιγραφή της νέας πολιτικής διοίκησης που περνάει στο πολιτικό πρόγραμμα της Φιλικής Εταιρείας, και από εκεί και πέρα υπάρχει μια εξακτίνωση πια, η οποία δεν παίρνει τα μπολιβαριανά χαρακτηριστικά, έτσι, αλλά έχει τα χαρακτηριστικά μιας πανβαλκανικής φυσιογνωμίας. Διότι, θέλω να απαντήσω και στο Λάμπη τον Κατζιάπη, η περίπτωση του Ρίγα δεν είναι σπαρακτική. Είναι σπαραγμένη. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Ο Ρίγας ήταν ένας πολύ ωραίος τύπος. Αγαπούσε το τραγούδι, αγαπούσε τη μουσική, ήταν κλετζές, του άρεσαν οι γυναίκες, ήταν φιλομαθής, ήταν μια αυθεντική αναγεννησιακή
φιγούρα, ήταν ταυτόχρονα και έμπορος, ήταν ταυτόχρονα και παλικάρι. Δεν έσπαγε, δεν ήταν ρόμπα, με τους όρους του σύγχρονους μιλώντας. Άρα δεν πρόκειται για καμία σπαρακτική περίπτωση. Πρόκειται για ένα παλικάρι και τα αντιλουμένου τάρματα δεν πρέπει να πουλιώνται. Στην εκκλησιά πρέπει να πουλιώνται. Είναι χαλικά πλαίσια όμως, πρόσεξε. Τι? Χαλικά γενικώς είναι από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Αλλά ο Ρίγας είναι παλικάρι μέσα σε αστικά πλαίσια ιδεολογικά. Αυτό το παραλείπει συνέχεια, Λουκά μου. Λοιπόν, η γυμναστική τοποθέτηση του Ρίγαντος για αλλιώς δεν νοεί και Ρίγαντ, δεν κατάλαβες. Συγγνώμη, Να ζητήσετε το λόγο να παρέμβετε. Ναι κύριε, σας ευχαριστώ για την υποδειξία. Λοιπόν, έχω νομίζω λιγάκι απαντήσει και στο ζήτημα του Λάμπη του Κατσιάτη σε σχέση με το ποια είναι η επίχυση του Ρίγα. Είναι προφανής ότι το φάντασμά του πλανιότανε τουλάχιστον στην Βαλκανική. Δηλαδή δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι τα δύο πιο συγκλονιστικά, πιο αυθεντικά, πιο ουσιαστικά, πιο λειτουργικά και πιο ριζοσπαστικά κείμενα της Ιαμικής Εποπλίας, το τι είναι και τι θέλει το εάν του Λινού και ο λόγος του Άρη στη Λαμία, είναι κυριολεκτικά διαποδισμένα από το Ρίγα. Όχι απλώς έμεσα, δηλαδή κάποιος ιστορικός διδάζει, ψάχνει, κοιτάει. Άμεσα. Δηλαδή θεωρούν το Ρίγα πατέρα της όλης τους ιδεολογίας. Ο δημοκρατικός πατριωτισμός του Ρίγα είναι η ιδεολογία του εαμικού κόσμου. Και όχι της πολιτικής μόνο ηγεσίας, αλλά και της στρατιωτικής. Και ο Άρης και ο Μήνος. Και γιατί να το κρύψουμε άλλωστε, έτσι. Στοιχείο πάρα πολύ άμεσο και αποδεικτικό είναι ότι δεν έγινε κανένα κογκλάβιο από την Πορτάγιου ή φίλους που είχαν τον Κλαβιανό, τον Μπάμπη, τον Γιωργούλα ή τον Θανάστο Αθανασίου ή άλλους όταν φτιάξανε το Ρίγα ή το Θοδωράκι, όταν κάνανε το Πεντεπτικό Μέτρο. Δεν κάνανε καμιά ιστορική πραγματεία σαν τον Αξελό και κάτσανε 10 χρόνια στα Φρανία, ας πούμε, για να τα διαβάσουν. Τους βγήκε από μέσα ότι απέναντι σε αυτή την Αμερικανοκρατία και απέναντι σε αυτό το πράγμα θα λειτουργήσουμε έτσι. Και βγήκε ένα πατριωτικό μέτωπο, ένας θούριος, ένας Ρίγας Φεραίος. Και μία αυγή της πρώτης περίοδου με κόκκινη και μπλε σημαία. Τυχαίο το ότι απαλήφθηκε κάποια στιγμή με ελαφρά πηγματάκια. Το δεύτερο. Το θέμα της εθνικής ταυτότητας ως απεξάρτηση από τη Μόσχα ήταν πολύ καθοριστικό. Λοιπόν, συνεχίζουμε και τελειώνουμε σε σχέση με αυτά. Αν ο Ρίγας άγγιξε και άλλη κατάσταση πλην των Ελλήνων, έκανε η κυρία μια πολύ έτσι εύστοχη προσέγγιση υπό την έννοια του ότι διατύπωσε το πολύπλοκο του όλου περιγράμματος που υπήρχε την περίοδο εκείνη ως πολυθρησκευτικής, πολυεθνικής, πολυπολιτισμικής, πολυγλωσσικής πραγματικότητας, το ελληνόφωνο στοιχείο, το οποίο δεν είναι Έλληνες, είναι ενδεχόμενα Αρμανίτες ή Σέρβοι ή άνθρωποι οι οποίοι μιλούν την lingua franca της εποχής που είναι τα ελληνικά κτλ. Το ζήτημα είναι το εξής, ότι ο Ρίγας δεν έχει κανέναν αντιξενισμό, δεν έχει κανένα σοβινισμό και έχει ένα αυθεντικά όμως, με όρους Γαριμπάλδη, Ισπανικής Επανάστασης του 36, Τσε Γκεβάρα και τα σταλινικά πώς το λένε, αποτελέσματα της μετέπειτα περίοδου. Διεθνιστική λογική και κουλτούρα. Τι λέει ο Ρίγας? Βουλγάροι και Αρβανίτες, Αρμένοι και Ρωμοί, Αράπηδες και Άσπροι, με μια κοινή ορμή για την ελευθερία να ζώσουμε σπαθί κτλ. Άρα δεν έχει κριτήρια φυλετικά, δεν έχει κριτήρια αίματος, δεν έχει κριτήρια στενά εθνικά. Περιλαμβάνει όλους αυτούς οι οποίοι μπορούν να συμφωνήσουν σε ένα πλαίσιο το οποίο λίγο πολύ σας το περιέγραψα.
Και γι' αυτό δεν ξεχωρίζει ο Θούριος, που είναι η προγραμματική του διακήρυξη, ένα εκπληκτικό ποίημα σε εισαγωγικά κείμενο, το οποίο είναι το πρόγραμμα το επαναστατικό, και επειδή δεν υπήρχε άλλος τρόπος, δεν είχαμε site και μιμιέ και όλες αυτές τις εφευρέσεις του 20ου και του 21ου αιώνα. Σε αυτό το πρόγραμμα ο Ρήγας ξεκάθαρα απευθύνεται στους πάντες και αντιμετωπίζει ακόμα και τους Τούρκους εκείνους, οι οποίοι ουσιαστικά ήταν θύματα της αυθαιρεσίας του Σουλτάνου ή δεν είχαν καμία σχέση με την όλη λογική, ας πούμε, της τουρκικής εν γέννη επιθετικότητας, σαν ισότιμους πολίτες μιας ενδεχόμενης ελληνικής πολιτείας. Στις δύο τελευταίες ερωτήσεις. Ρήγας Καποδίστριας. Δογματικά, η κριτική μου προς τον Ιωάννη Καποδίστρια είναι αντίστοιχη περίπου με την κριτική μου στον Κοραή. Έχω σεβασμό σε έναν μεγάλο Έλληνα, σε έναν ευρωπαϊκού διαμετρήματος πολιτικό και διπλωμάτη του 19ου αιώνα, αλλά δεν συμπίπτουμε όσον αφορά τη λογική του σε σχέση με την κεντρική φιλοσοφία, τουλάχιστον τη δική μου ως μαθητή του Ρήγα, να στηριζόμαστε στις δικές μας δυνάμεις. Όταν απευθύνθηκαν οι φιλικοί και του έδωσαν το δαχτυλίδι, είπε όχι, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα χωρίς τη Ρωσία. Τα είχε ξεχάσει τα ογκλωφικά. Άρα λοιπόν έχουμε να κάνουμε με έναν πολύ σπουδαίο άνθρωπο, έναν άνθρωπο που προφανώς ήθελε το καλό της Ελλάδας, ας πούμε, και το πλήρωσε με το αίμα του, το καθαγίασε με το αίμα του, αλλά που η πολιτική του δεν είχε αποκοπεί από τον εμφάνιο λόρο της εξάρτησης από τους ξένους. Τέλος, απάντηση στον ίδιο κύριο, δεν ξέρω το όνομά του. Μίλησα για ελληνική αυτοκρατορία. Ναι, να το ξεκαθαρίσουμε. Εγώ είμαι οπαδός της σχολής του Ραμπό. Ο Ραμπό, ο Αλφρέντ Ραμπό, ο Κάρολος Ντιλ, ο Σερ Έντουιν Πίας και ο Ράνσιμαν είναι η μεγάλη εκείνη σχολή η οποία σε πλήρη και με τοπική σύγκρουση, με όλη την ανθεληνική, αντιβυζαντινή, ιστερικά αντιβυζαντινή λογική που αναπτύχθηκε στη Δύση και από το μεγάλο το γείβονα, και που φτάνουμε σήμερα στον λατρεμένο τεράστιο κομματιού της αριστεράς, τον Χομπσμπάουμ, τον ανιστόρητο Χομπσμπάουμ, που ισχυρίζεται ότι το ελληνικό έθνος έγινε το 28. Τον ανιστόρητο Χομπσμπάουμ, που ισχυρίζεται ότι το ελληνικό έθνος έγινε το 28, με βάση το ελληνικό κράτος. Λοιπόν, αποδεικνύουν, στο στοχαστή τουλάχιστον υπάρχουν 34 βιβλία αυτής της τάξης. Και με ρωτούσανε, μα Λουκά, βγάζεις βιβλίο που λες «Η καταστροφή της ελληνικής αυτοκρατορίας»? Δεν δικό. Κάνεις αλχημία στους τίτλους? Δεν κάνω καμία αλχημία στους τίτλους. Ποτέ. Είναι όλος δικός τους. Γιατί? Γιατί αποδεικνύουν ότι η Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, μάλλον στην Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, από το 600 και πέρα, αρχίζει και γέρνει η πλάστηκα υπέρ μιας ελληνοποίησης, μην τη φανταστούμε με τους όρους τους τωρινούς, έτσι, όπου το στοιχείο της γλώσσας, το στοιχείο το από τα κάτω, το δημόδες, των πραγματικών πληθυσμών, το στοιχείο, ας πούμε, της επαναφοράς του πολιτισμού απαλλαγμένο από το άγχος της μορφής των εθνικών, των ειδωλολατρών δηλαδή, εθνικούς ονομάζαν τους ειδωλολάτρες, επαναφέρει στην περίοδο των Κομνηνών την ελληνικότητα των πραγμάτων. Και αυτό προκύπτει από δεκάδες κείμενα εποχής,
και ακόμα και από το ίδιο το τέλος του παλαιολόγου, ο οποίος πεθαίνει με τη συνείδηση Έλληνα αυτοκράτορα. Άρα λοιπόν, είναι πολύ μηχανιστικό να λέμε ότι το Βυζάντιο ήταν μια γραμμική συνέχεια μιας Ελλάδας και μιας ελληνικότητας. Αυτό είναι πολύ ρηχό και δεν μας αξίζει να υπερασπιζόμαστε απόψεις τόσο αδόκιμες και τόσο αστήρικτες. Είναι όμως εξίσου εμφαντικό να επιμείνουμε, έτσι, ότι μέσα από μια μακρόχρονη διαδικασία αιώνων, σιγά σιγά αποσύρθηκαν, σε εισαγωγικά η λέξη αποσύρθηκαν, υποχώρησαν τα κυρίαρχα δυτικά στοιχεία του Ρωμαϊκού κράτους και στο Ανατολικό Ρωμαϊκό κράτος, το Ανατολικό Ρωμαϊκό κράτος έγινε το κράτος των πρώτων συνόδων. Μην ξεχνάμε ότι οι 6 πρώτες σύνοδοι που, πάνω στις οποίες θεμελιώνεται ο χριστιανισμός, γίνεται στην Ανατολική Ρωμαϊκή πλευρά και όχι στη Δυτική. Και πάει λέγοντας, αυτού του κομματιού, ο κύριος κληρονόμος Παύλα διεκδικητής, χρησιμοποιώ αδόκιμες εκφράσεις και θα μου το συγχωρήσετε, δεν θα μου το χρησιμοποιήσετε εναντίον της μελετής. Λοιπόν, σιγά σιγά παίρνουν το πάνω χέρι. Παίρνουν το πάνω χέρι. Και έτσι διαμορφώνεται αυτό το πράγμα που καταλήγει στα ίδια τα κείμενα, τα βυζαντινά, και ταυτόχρονα παραλληλίζεται με την ίδια την εξέλιξη του λαϊκού πολιτισμού και της λαϊκής τέχνης. Βλέπε ακριτικά, βλέπε ερωτόκριτους, βλέπε ερωφίλες και σούπα βούπες κτλ. Αυτά. Θέλω να διευκρινίσω ότι κάπως έτσι διεκδίκησα και εγώ την γνώμη μου ότι στις πρώτες αιώνες του Βυζαντίου δεν μπορούν οι πρώτοι αιώνες του Βυζαντίου να χαρακτηριστούν ελληνική από τη στιγμή που έγιναν μεγάλες διώξεις των Ελλήνων, σφαγές και ελληνικά για να επικρατήσει ο χριστιανισμός και δεν επικράτησε η δική ο Θεός. Γιατί να τα μπορείτε. Και δεν επικράτησε ο χριστιανισμός ή ο Θεός από τους Ελλήνες, αλλά μετά από πολλές διώξεις. Από αυτοκράτορες μη Έλληνες, όπως ξέρετε, φαντάζομαι. Μετά τον 6ο αιώνα κλπ, ίσως και πιο αργά, όντως επικράτησε ο ελληνισμός στα γράμματα. Βρίσκεται όμως και ήδη επικρατήσει. Κοιτάξτε, εδώ πρέπει στην όλη αυτή παρέμβαση που κάνατε και που κατά τη γνώμη μου είναι ορθή, πρέπει να δούμε και να συμπληρώσουμε το εξής, έτσι, ότι μιλάμε βεβαίως για μία αυτοκρατορία στην οποία στην πρώτη περίοδο, αν θέλετε, είχε τη σφραγίδα του η ρωμαϊκή εκδοχή, στη δεύτερη ίσως η ελληνική, αλλά μιλάμε για μία πολυεθνική αυτοκρατορία. Δηλαδή έχουμε πολλούς Αρμένιους αυτοκράτορες, οι οποίοι ουσιαστικά αντλιώτουσαν και επανδρώνανε στην ηγετική σφαίρα το Βυζαντινό κράτος. Εγώ στο θέμα της ελληνικής αυτοκρατορίας θέλω να πιούν στο εξής. Δεν είναι δικός μου όρος. Είναι όρος μιας ιστορικής διαμάχης που πήρε πάρα πολύ σκληρό και έντονο χαρακτήρα στα τέλη του 19ου και στις αρχές του 20ου και προφανώς θεωρώ καλύτερο το Ράντσιμαν από το Χομσμπάουμ. Δεν το συζητώ. Λοιπόν, μια κουβέντα θα εκκρεμεί από τη διακοπή που έκανε η κυρία Ιννιάδη. Αν μου δίνετε το λόγο, βέβαια. Σας δίνω το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λουκά, είπες ότι ο Υπουργός Εσωτερικών της Αυστρίας είχε καταλήξει στο συμπέρασμα το δικό του ότι αν παρέπεμπε το Ρήγα και τους ανθρώπους του στο δικαστήριο θα αθωωνόντουσαν. Επομένως, η μόνη λύση που υπήρχε για τις μυστικές υπηρεσίες τουλάχιστον, αν όχι και για τον αυτοκράτορα δηλαδή, ήταν να τον παραδώσουν σούπιτους στους Τούρκους, οι οποίοι στο φρούριο του Βελιγραδίου τους στραγγάλισαν και τους έριξαν στο Δούναβι. Λοιπόν, μην προσπαθούμε να τα πολυκοπλοποιήσουμε τα πράγματα ότι ο Φερδινάν, ότι ο Φραγκίσκος ήρθε σε συμφωνία με τον Σουλτάνο και του έδωσε τους Πολωνούς και άλλα παραμύθια. Σε παρακαλώ, τουλάχιστον αυτό είναι η καταπαράδοση ερμηνεία που έχω εγώ
μπήκα στο γυμνάσιο το 1956 και αποφύτησα το 62. Λοιπόν, όλη η ιστορία διαπνεώνταν από αυτό το πνεύμα και μη μου πεις ότι η δεξιά ιστορία τότε ήταν ανθέληνες ή ήταν αντιαριστερή κτλ. Αυτή ήταν η γραμμή του κράτους της δεξιάς και των ιστορικών του σε αυτό το θέμα. Αν μπορείς να τρέψεις, ανάτρεψέτε, ανάτρεψέ την, αλλά όχι έτσι στο αμπασάν, με καταλάβες. Αυτό. Μισό λεπτό, με συγχωρείς. Έχω την εντύπωση ότι έχεις αυτοαναφλεγή. Μισό λεπτό. Εσύ έγινες μια βάβα για όλους μας. Εγώ δεν έχω πει τίποτα περί αυτά. Εγώ τα γράφω και άλλωστε δεν χρήζει. Δεν μπορώ να διαψεύσω τον εαυτό μου γιατί είναι γραπτά διατυπωμένα. Έτσι, ότι το ίδιο το Μάρια ήταν και οι Αυστριακοί και οι Τούρκοι κτλ. Όπως και το ίδιο το Μάρια είναι και ο Σόιμπλε και ενδεχόμενα ο Χίψη σήμερα. Άλλο ήθελα να πω. Άλλη μανία με το Ρίγε και άλλη μανία με το Σόιμπλε. Διαχωρίζεται αυτά τα πράγματα. Δεν επιτρέπεται να παραπέμπει από τους δολοφόνους του Ρίγε στο Σόιμπλε. Δεν γίνεται αυτό. Θέλει άλλη ανάλυση, με καταλάβετε. Μισό λεπτό. Δεν έχω καμία πρόθεση να σκοτώσω κανέναν κύριο Σόιμπλε ή κανέναν. Δεν γίνεται συζήτηση κατά αυτόν τον τρόπο. Και ούτε σε σώζει η δεύτερη, τρίτη, τέταρτη, πέμπτη κατά σειρά συγγνώμη. Λοιπόν, θέλω να πω το εξής, ότι παρατήρησα, κοιτώντας την αλληλογραφία, κάποια πράγματα που μου έκαναν εντύπωση. Εάν αυτά χρήζουν μιας διαφορετικής κριτικής ή είναι ευάλωτα στην επιχειρηματολογία τους, είναι απόλυτα θεμητό και απόλυτα δεκτό. Τι λέω όμως εγώ. Μου έκανε εντύπωση πως ένας αυτοκράτορας και ένας υπουργός εσωτερικών ασχολήθηκαν τόσο ενδελεχώς με μία, κατά τη γνώμη μου, με βάση το ειδικό βάρος που είχε στην κεντρική Ευρώπη και τη Βαλκανική, τρόπο να μικρή περιθωριακή οργάνωση που τότε εκολαπτόταν, δεν είχε προλάβει να γίνει, δεν μιλάμε για μία φιλική εταιρεία, μιλάμε για μία περιορισμένης κλίμακας οργάνωσης. Δεύτερο, μου έκανε εντύπωση ότι μέσα στην ίδια την αλληλογραφία τους, που κανένας δεν τη διάβαζε, κανένας δεν τη γνώριζε και απλούστατα διασώθηκε και υπάρχει στα αρχεία, υπάρχει μία θεσμική λογική η οποία σε εντυπωσιάζει το ότι υφίσταται σε ένα αυτοκρατορικό αντιδραστικό καθεστώς του 19ου αιώνα, πολλό μάλλον αν κάνει σύγκριση αυτής της λογικής με τα αντίστοιχα Οθωμανικά έγγραφα κτλ. Οι οποίοι έχετε καθυστερήσει το σφάξιμο. Αυτό λοιπόν ήθελα να επισημάνω. Τώρα από εκεί και πέρα το ότι η μέσω θεσμικών διαδικασιών δολοφονία του Ρίγα είναι επί της ουσίας και ως αποτέλεσμα ακριβώς το ίδιο με την άνευ θεσμικών διαδικασιών δολοφονία του από τους Τούρκους, καμία αμφιβολία περί αυτού. Απλούστατα και τότε, και επειδή εγώ δεν είμαι ουδέτερος και είμαι μπατής συμμετέχων στα δρόμενα και κάνω τις αναγωγές και τις αναλογίες μου με το παρόν, ασχέτως του γκροτέσκου, του υπερβολικού ή του μαξιμαλιστικού που είναι πολλές φορές και ηθελημένο, θέλω να δείξω το μέγεθος, ας πούμε, της υποκρισίας που πατάει σε μια θεσμικότητα ή υποτιθέμενη θεσμικότητα και χρησιμοποιείται από τους Ευρωπαίους από αρχαιοτάτων τελίτσες χρόνων, δηλαδή από το 19ο αιώνα και πέρα. Λοιπόν, τελευταία ερώτηση, αν θέλεις ακόμα. Γεια σας, εγώ δεν θα σε... μια ερώτηση έτσι στα σύντομα. Δεν έχω διαβάσει το Ρίγα, απλά
Ήθελα να, επειδή τώρα τελευταία για πονέα άτομα ακούς ρατσιστικά σχόλια και σχόλια που αφορούν ας πούμε τους Ρωμά. Νεαρά άτομα θεωρούν τους Ρωμά μέχρι και και Χίτλερ φτάνουν. Και θέλω να ρωτήσω αν από τα γραπτά του Ρίγα προφανώς θα ήταν μέσα στους λαούς, δηλαδή στο λαό που αναφερόταν και ο Ρίγας. Ήταν δηλαδή μέσα στις δυνάμεις που θεωρούσε ότι μπορεί να συμβάλλουν θετικά. Και το άλλο που είπατε για την περίοδο τώρα, που είπατε εγώ θα προτείνω δάκρυα και αίμα στον κόσμο κτλ. Τι εννοείται ακριβώς. Εντάξει, εγώ πάντως μετά από 20 χρόνια και που είχα δράσει στην αριστερά κτλ. Συνοπτικά, έχω αρχίσει και δίνω βάση και στο ηθικό μέρος του ατόμου. Καταλάβατε. Γιατί και το άτομο συνιστά και πρέπει, πέρα από το τι λέμε σε αίθουσες, συμβούλια, διαβούλια και συνεδριάσεις, νομίζω ότι πρέπει να αρχίσουμε να δίνουμε έμφαση στο πώς στεκόμαστε σε όλη τη διαδρομή της ζωής μας. Από την ώρα που θα ξυπνήσουμε μέχρι την ώρα που θα κοιμηθούμε. Α, εκεί πέρα τη στάση κρατάμε. Και εγώ προσωπικά αρχίζω και το κάνω πράξη και προσπαθώ να είμαι στην πράξη και να δίνω βάση στα σημαντικά και να λέω αυτό που πιστεύω εγώ. Συγκεκριμένα από αυτές με κατηγόρησαν γιατί καταλάβα έμεσα, μου δείξανε μια μπηχτή, αυτά τα λέει αριστερά κτλ. Σε λέω τις κοπέλες 25 χρονών, τους λέω μη φοβάσαι, πες ό,τι θέλεις. Εγώ μιλάω ελεύθερα, δεν έχω δεσμεύσεις, μιλάω ως Αφροδίτη και λέω αυτό που πιστεύω εγώ. Και κρίνω και τα αρνητικά και τα θετικά από όπου είναι. Και από την δεξιά τη λεγόμενη και από την αριστερά τη λεγόμενη. Γιατί δυστυχώς έχω δει τα τελευταία χρόνια και πολλά αρνητικά στο χώρο της αριστεράς γενικότερα που δεν τα πίστευα πριν από κάποια χρόνια. Και έχω μείνει λιγάκι άναυδη. Εντάξει, κρατάω βέβαια τα ιδεώδη μου για όχι εκμετάλλευση, για όχι αδικία. Αλλά θέλει πολλή δουλειά, πιστεύω. Πολλή δουλειά από όλους μας, πνευματικά, ηθικά και για να καλυτερεύσουν τα πράγματα. Κοιτάξτε, στο πρώτο σας ερώτημα, σε σχέση με το Ρίγα και τους Ρωμά, δεν μπορεί να υπάρξει μια απάντηση ευθεία. Δεν μπορεί να υπάρξει. Δηλαδή, πουθενά, σε κανένα κείμενο του Ρίγα δεν υπάρχει αντίστοιχη αναφορά που να μιλάει για τους Ρωμά. Δεν υπάρχει σαν κείμενο. Αυτό οφείλεται στο ότι δεν έχει μία σφαιρική γνώση των πραγμάτων. Οφείλεται στο ότι στο χώρο του, κυρίως στο Θεσσαλικό τότε, ίσως δεν υπήρχαν ή δεν δρούσανε Ρωμά. Αυτό δεν το ξέρω. Σημασία έχει, και αυτό δεν είναι αυθαίρετη αναγωγή, γιατί ρέπουμε άπαντες, ενδεχόμενα και εγώ ο ίδιος που σας μιλάω αυτή τη στιγμή, σε μια ιδεολογική χρήση της ιστορίας. Λοιπόν, η απάντηση είναι, ο Ρίγας δεν έχει πουθενά αναφορά και δεν ασχολείται με τους Ρωμά. Η όλη φιλοσοφία, αράπηδες και άσπρη με μια κοινή ορμή, περιλαμβάνει και τους Ρωμά. Μέσω αναγωγής, λοιπόν, μπορώ να πω ότι περιλαμβάνει κάθε κοινότητα, μειονότητα, εθνικό φύλο κτλ. Που συντάσσεται με το μέτωπο της απελευθέρωσης. Ένα. Το δεύτερο, το οποίο είναι ένα πολύ αποφασιστικό σταυροδρόμι στο οποίο έχουμε βρεθεί οι περισσότεροι από εμάς ή, εν πάση περιπτώσει, έννοι την έσεξ ημών, είναι το ηθικό που δείξατε. Εγώ ανήκω στην κατηγορία εκείνη, αυτά δεν είναι ύστερογενός και χάρη της ομιγύρεως και να έχουμε καλή γειτονία, ο οποίος στήριξε σχεδόν αφετηριακά, αλλά επειδή δεν υπάρχουν τόσο αφετηριακά κείμενα, εδώ και δεκαετίες, τη λογική που δεν είναι δική μου, είναι ευρύτερη και ειδικότερα είναι αντλημένη από τον Γκράμσι, που σαν μαθητής του
πρότασα και προτάσω τη σύνδεση της ηθικής με την πολιτική. Και όταν έμεινα για ένα μεγάλο διάστημα και στο ΣΥΡΙΖΑ, προτού να παραιτηθώ, επανειλημμένα μίλησα γι' αυτό, αρθρογράφησα και έγραψα. Και σε ένα από τα τελευταία βιβλία, το ξαναδιαβάζω, και στο Γκράμσι, έθεσα πολύ έντονα το ζήτημα της ηθικής και πολιτικής. Αυτό το κέριο ζήτημα που θίξατε και που τόσο, ας πούμε, τραγικά το βιώνετε, όπως υποθέτω και όλοι μας, είναι που αποτελεί και το μεγαλύτερο πλήγμα που έχουν υποστεί. Διότι κατ' ουσίαν σε επίπεδο προγραμματικό ή σε επίπεδο, αν θέλετε, λειτουργικό, και εμείς οι ίδιοι είμαστε ένα αδιανό πουκάμισο σε σχέση με τους πολέμιους. Είχαμε ένα συγκριτικό πλεονέκτημα, το ηθικό. Δηλαδή ότι ουσιαστικά δεν είχαμε βάλει το χέρι μας στο μέλι ή, εν πάση περιπτώσει, δεν βαρυνόμαστε με ενέργειες οι οποίες διαμόρφωναν μια δυσμενή έως δυσμενέστατη κατάσταση για τις υποτελείς τάξεις και τον ελληνικό λαό υπό την ευρύτερη του όρου έννοια. Αυτό είναι από ένα σημείο και πέρα το σημείο του μεγάλου χάσματος έως της αφίσου που χωρίζει εμένα και ορισμένους άλλους φίλους, συντρόφους ή συναγωνιστές κτλ. Με το κυρίαρχο σήμερα συγκρότημα εξουσίας, ότι αποηθικοποίησε την αριστερά και έριξε τα κεραμίδια πάνω στο κεφάλι μας ασχέτως του βαθμού υποκειμενικής ευθύνης που είχαμε. Και αυτό το πλήγμα είναι σχεδόν ανεπανόρθωτο για μία πενταετία, δεκαετία τουλάχιστον. Λοιπόν, Λάμπη, θα πρέπει μικρή, να... μικρή, έτσι, για τους Ρωμά, μια μικρή-μικρή αναφορά. Όχι, μην, άστε για τους Ρωμά. Εντάξει. Πρέπει να... πρέπει να... κοίταξε. Κοίτα. Ναι, αλλά προσπαθώ να το κλείσω πριν διαλυθούμε, καταλαβαίνεις. Πες κάτι. Πολλά βέβαια τα θέματα που θα μπορούσαμε να θέσει κάποιος και πολύ ενδιαφέρουσα η παρουσία και πολύ λίγα ξέρω σε σχέση με αυτά που έχει εντρυφήσει ο αγαπητός κύριος Αξελός. Αλλά τώρα ας μείνω σε ένα το οποίο το έχετε τονίσει πάρα πολύ, είπε ότι ακριβώς εξέφραζε ήταν η άποψη του Ρίγκα, προφανώς, την οποία και εσείς απολύτως συνερίζεστε. Συνδέοντας λοιπόν το τότε κυρίως με το σήμερα, αλλά και με την τότε εποχή, πώς ας πούμε είναι εφικτό σε ένα μικρό λόγο, ανεξαρτήτως της μεγαλοσύνης και του ηρωισμού που έχει, ένας χιλάος και μεταξύ αυτών ο ελληνικός, να μπορεί να τα βγάζει πέρα σε τεράστια δύσκολες καταστάσεις χωρίς, ας πούμε, τη συμβολή κάποιων δυνάμεων. Διότι νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, από τη λίγη ιστορία της που ξέρω μέσα και τα μαθητικά χρόνια κλπ, νομίζω ότι και η Ελληνική Επανάσταση που, ας πούμε, τέλειωσε, ας το πούμε, κερδοφόρα, νικηφόρα κτλ, έγινε με τη βοήθεια κάποια στιγμή και των ξένων δυνάμεων, οι οποίοι βεβαίως ύστερα ασφορτώθηκαν με τα διάφορα, ας πούμε, τις κυριαρχίες τους και τις επικυριαρχίες τους. Εντάξει, η παρατήρησή σας είναι και σωστή με το πρώτο άκουσμα και ιστορικά επιβεβαιωμένη. Δεν υπάρχει η στήριξη στις δικές μας δυνάμεις. Δεν είναι μια χημική καθαρή ένωση την οποία την πρότεινε ο Ρήγας ή την προτείνω και εγώ ως μαθητής του και διάφορα ηχηρά παρόμοια. Είναι σαν βασικός οδηγός και σαν βασική αντίληψη και σύλληψη. Από εκεί και πέρα, πρέπει να είναι κάποιος αφελής να νομίζει, ειδικότερα σε μια ανθρωπότητα παγκοσμιοποιημένη όπως η σημερινή, ότι μπορεί να λειτουργήσουν τα πράγματα, λες και βρίσκεσαι σε μια λογική Βορείου Κορέας, την οποία παρεμπιπτόντως την είχα υπασκεφτεί τη δεκαετία του 80 και γύρισα άρρωστος. Λοιπόν, καλά να πάθω. Λοιπόν, δεν υπενήσω με κάτι τέτοιο.
Λέω όμως ότι αυτή η στάση που εκπληκτικά περιγράφει ο Ζαν Μεϊνό στις πολιτικές δυνάμεις στην Ελλάδα και την ονομάζει η πολιτική της αψόγου στάσεως, η λογική δηλαδή του να προτρέχουμε κιόλας των ξένων για να χαρακτηριστούμε καλά παιδιά, είναι μη παραγωγική και σε ένα επίπεδο άσκησης πολιτικής. Δεν σε λαμβάνουν ποτέ υπόψη. Εγώ επειδή έκανα και τα φεγγάρια στη δεκαετία του 80 στο τότε σχήμα της αριστεράς και τα λοιπά, σαν ένας από τους υπεύθυνους των ειδικών σχέσεων, έρχομαι σε επαφή με πρέσβεις και τα λοιπά. Δεν σε λαμβάνουν υπόψη τους αν πηγαίνεις απλώς, ας πούμε, με ένα χέρι απλωμένο. Σε λαμβάνουν υπόψη και στις Δανείες, ειδικά οι Αμερικάνοι, όταν ας πούμε λες τόσα, τι παίρνω, τι δίνω, τι κάνω, τι ράνω. Αυτό δεν υπάρχει από άποψη ελληνικής πολιτικής. Αυτό συμφωνώ. Αλλά θέλω να πω ότι χρειάζεται. Προφανώς. Μα μπορεί να υπάρξει μια λογική χωρίς συμμαχίες. Σας λέω ότι εγώ τουλάχιστον, τώρα μπήκαμε σε χιλιάδες πράγματα, εγώ ανήκω στην κατηγορία των ανθρώπων που το θέμα των συμμαχιών το θεωρώ κεντρικό και έχω αναπτύξει πάμπολα επιχειρήματα πάνω σε αυτό, στηριγμένος πάντα στο Γκράμψι, για το εθνικό και κοινωνικό μπλοκ, για το πλαίσιο των πιο δυνατών συμμαχιών, για να μπορέσεις να καταφέρεις το καλύτερο δυνατό με επίγνωση της δύναμης της οποίας έχεις. Αλλά εν πάση περιπτώσει αυτή τη δύναμη την οποία έχεις, αξιοποίησε έτοιμα και μην την ευθελίζεις. Λοιπόν, ήθελα να σας πω έτσι για να κλείσουμε. Μπήκανε πολλά θέματα. Εγώ είμαι συνεχώς σε ένα πειρασμό να ας πούμε. Θα τα πω στο ραδιόφωνο, να είμαι μόνος μου εκεί και να σας κατακεραυνώσω. Λοιπόν, ήθελα να πω και σένα, ήθελα να πω, Ελένη, γιατί εγώ επιμένω ότι... Να ανάγουμε τη συζήτηση στο σήμερα. Εντάξει, λέω... Κοίταξε να δεις κάτι. Ξέρεις ότι είμαστε θύματα των ιδίων εξελίξεων, έτσι, εγώ και εσύ και όχι μόνο. Λοιπόν, όλα αυτά που συνέβησαν και πέσαν σαν κεραμίδια στο κεφάλι μας, που λέει ο Λουκάς. Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι έχει να κάνει με το ότι για δεκαετίες πολλές χάσαμε την ικανότητα να βλέπουμε τα πράγματα σφαιρικά και από πολλές πλευρές, να τα φωτίζουμε. Και η αριστερά, η οποία αντιτάχθηκε, έκανε κριτική στη Σοβιετική Ένωση που αναφέρθηκες, και αυτό ήταν σημαντικό. Από την άλλη μεριά, αυτή η ίδια η αριστερά είναι μέσα στην οποία εκολάφθηκε αυτό που ζούμε σήμερα. Από τη μια, ο Ρήγας Φεραίος, η οργάνωση του Κούκου Εσωτερικού λεγόταν Ρήγας Φεραίος, και από την άλλη, στο φεστιβάλ του Ρήγα Φεραίου είχαν μασκό τον Οβελίξ. Δηλαδή, αυτά δεν τα είδαμε. Και όχι μόνο αυτά, αυτό ισχύουν για όλους τους χώρους. Μια μονομέρεια παντού, ένα μονοδιάστατο πράγμα και χάσαμε τα αυγά και τα πασχάλια. Και στο τέλος, στην κρίσιμη στιγμή που έπρεπε να έχουμε γνώση και ευθυκρισία, δεν είχαμε ευθυκρισία, τουλάχιστον δεν είχαμε, ακόμα και αν είχαμε γνώση. Και την πατήσαμε. Και μέσα από τα ίδια μας τα σπλάχνα εκολάφθηκε μια νέα υποτέλεια. Δεν θα πω τίποτα άλλο, γιατί και αυτό είναι ένα θέμα τεράστιο και αυτό με ψυχραιμία πρέπει να το θίξουμε και να το δούμε. Έχει και αυτό τα σύν και τα πλήν του, αλλά χρειάζεται γενικά να δούμε και το επισήμανα περισσότερο, γιατί έχει δίκιο η Ελένη ότι σήμερα η κουβέντα πρέπει να είναι πιο επικεντρωμένη στο θέμα, αλλά έχει μία σημασία, γιατί ο αντίπαλος έχει αλλοιώσει όλο το ιστορικό πλαίσιο μέσα στο οποίο κανείς διαμορφώνει τις αντιλήψεις του, τη συμπεριφορά του, τις επιλογές του, τα κριτήρια του. Και όταν χάσεις το γενικό κριτήριο για όλα, δηλαδή θεωρείς ότι το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, π.χ. λέω, τον κέρδισαν οι Βρετανοί και οι Αμερικάνοι και όχι οι Σοβιετικοί, και αυτό αν το αθροίσεις μαζί με ένα σωρό άλλα τέτοια που γίνονται στα πλαίσια μιας στοχευμένης αναθεώρησης της ιστορίας, στο τέλος δεν μπορείς να έχεις σωστά κριτήρια ούτε για αυτό που γίνεται στον τόπο σου. Δεν μπορείς να κατανοήσεις δηλαδή και δεν θα ενδιαφερθείς και για το Ρήγα. Λοιπόν, ίσως λοιπόν είναι μια ευκαιρία να ξεκινήσουμε και εδώ, χωρίς να σημαίνει ότι εμείς 50 άνθρωποι ή 100 θα αλλάξουμε τον κόσμο, αλλά στο βαθμό που μας αναλογεί, να ξεκινήσουμε μια σειρά, να με βοηθήσεις και εσύ και η Ελένη και όλοι, να μεθοδεύσουμε μια σειρά ομιλιών και συζητήσεων που να έχουν σχέση με την ιστορία,
να κάπως, δηλαδή, να πιάσουμε πολλά θέματα τα οποία θα συνδέονται μεταξύ τους και μετά από 10-20 τέτοιες εκδηλώσεις... ιστορία στο παρόν. Ναι, να καταλήγει στο παρόν βέβαια, όχι γενικά για να μάθουμε ιστορία. Λοιπόν, εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Παναγιώτη, θέλεις να πεις. Κλείσε. Χαίρομαι πολύ που σας γνωρίζω από κοντά, κύριε Αξελέ. Αγαπητέ Λουκά, σας πληροφορώ ότι εδώ και 17 χρόνια παγκοσμίως έχει ιδρυθεί μια αθλητική εταιρεία στηριζόμενη πάνω στο θεωρείο το Ρίο, γιατί όπως θα ξέρετε, ακόμη και οι Αμερικάνοι έχουν σαν πρότυπο στην στρατηγική εκπαίδευση στο Πεντάγωνο τη μάχη του Μαραθώνος, εκπλήσονται από τους αρχαίους Έλληνες και όχι μόνο οι Αμερικάνοι. Και ήδη από το 2001 πραγματεύεται μία εταιρεία και σκοπεύουν στο εγγύς μέλλον, μετά τον Τραμπ, ο οποίος είναι σε συνεννόηση με τον Πούτιν, σας τα λέω αυτά γιατί έχω πληροφορίες, μέσα από την αντικατασκοπία την οποία κάνω, γιατί είμαι φιλικός. Όχι. Σκοπεύουν στην Αμερική για να φέρω την αρμονία, γιατί οι Έλληνες, αυτό που τους χαρακτήριζε πάντα, ήταν το πάνω μέτρον άρρωστο που γίνει εδώ. Μόνο που αυτή τη στιγμή οι κυβερνήτες της Ελλάδος από κάποια στιγμή έχουν πάθει εγκεφαλικό ευνοχισμό. Και θα έρθει η Ανάσταση, όχι η Ανάσταση που έλεγε ο κύριος Καμένος και δεν θα έρθει ποτέ, θα έρθει όμως, διότι σκοπεύουν μετά την τριετία να παραιτηθεί ο Τραμπ και μια μεγάλη ομοσπονδία λατινογενών, μαύρων και Ελλήνων της Αμερικής, και ήδη η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει και ήδη έχουν και το όνομα σαν γενικού γραμματέως δρόμοι φιλίας και πολιτισμού του κ. Λινιάδη και παίζεται και το όνομα του Μανώλη τον Πλέζο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Περιμένουμε να σας δούμε και την ερχόμενη Κυριακή που θα έχουμε το Μανώλη τον Πλέζο και το Σάββατο 8 Απριλίου για τους φακέλους που σας ανέφερα της ασφάλειας που αναφέρονται στον Ρίτσο, στον Βάρναλη, στον Λιβαδίτη κλπ. Αυτές είναι οι τρεις εκδηλώσεις, οι πρώτοι που ξεκινήσαμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Λουκά, τον Αξελό. Σίγουρα φεύγουμε κερδισμένοι από όσα ακούσαμε. Oh, 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 oh